Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αθηνά Πούπα. Είμαι τριτοετής φοιτήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ στην ASAT τελώς υπεύθυνη του Τμήματος Marketing. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη νέα μας σειρά επεισοδίων της ομάδας με τίτλο Conversing with the Pros. Πριν ξεκινήσουμε όμως το σημερινό πρώτο επεισόδιο, για εσάς που μας παρακολουθείτε πρώτη φορά και ενδεχομένως να μην γνωρίζετε τις δράσεις μας, θεωρούμε πρέπει να σας πούμε λίγα πράγματα για την ομάδα μας. Η Aristotle Space and Aeronautics Team, ή αλλιώς ASAT, είναι η μεγαλύτερη φοιτητική ερευνητική ομάδα αεροδιαστημικής στη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2015 από 12 φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Το εγχείρημα της ASAT υποστηρίζεται κατά κύριο λόγο από το Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στρομπύλων Μηχανών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, το ΑΠΙΘΙΤΑ, στο οποίο υπάγεται η ομάδα από την ίδρυσή της. Σήμερα η ομάδα της ASAT έχει μεγαλώσει και παράγει ερευνητικό έργο με δύο διαφορετικά projects, το Aeronautics και το Rocketry, ενώ αριθμεί περισσότερα από 70 ενεργά μέλη. Λίγα τώρα λοιπόν λόγια για τα project μας. Αντικείμενο έρευνα του Aeronautics είναι η ανάπτυξη μη επανδρομένων αεροχημάτων ή αλλιώς UAVs. Επίσης, συμμετέχει στο Διεθνή Διαγωνισμό Αεροναυπηγικής ACC, Air Cargo Challenge, στον οποίο έχει διακριθεί σημαντικά, μένοντας στην πρώτη δεκάδα παγκόσμιας κατάταξης. Επόμενο εγχείρημα θα αποτελέσει σχεδίαση ενός μη επανδρομένου αεροχήματος, το οποίο θα τροποδοτείται από ηλιακή ενέργεια και θα εκτελεί μια μοναδική ανθρωπιστική αποστολή, αναγνώρισης πυρκαγιών και πρόκληψης της εξάπλωσή τους. Σε πρώτο επίπεδο, το αερόσχημα θα εκτελεί μια πτήση ελάχιστης διάρκειας 12 ώρων, ενώ μελλοντικά στοχεύει να πραγματοποιεί 24 ώρες στεχόμενης πτήσης. Το Rocket Project, από την άλλη, ασχολείται με την κατασκευή και εκτόξευση πυράβλων υψηλής ισχύως. Συμμετέχει στον ετήσιο διαγωνισμό Space Port America Cup, που μάλιστα πραγματοποιείται την επόμενη εβδομάδα, αλλά πρόσφατα έγινε δεκτή και στον Europe, που είναι ένας διαγωνισμός πυραυλικής που λαμβάνει χώρα στην Πορτογαλία. Η ASAT στον Space Port America Cup θα αγωνιστεί με το μοντέλο Σελήνη, με στερεό κινητήρα στο υψόμετρο των 3 χιλιόμετρων. Η Σελήνη έχει επίσης ένα αρκετά ιδιαίτερο payload που θα διαγωνιστεί στο SDL Payload Challenge, που γίνεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Ουσιαστικά πρόκειται να πραγματοποιήσει μέτρηση της ραδιενέργειας από το απόγειο ως την προσγείωσή του στο έδαφος. Τέλος, το Project Rocketry ασχολείται με R&D projects, όπως η δική του κινητήρες, αλλά και μηχανισμοί αεροδυναμικού ελέγχου και πυράβλου. Τώρα λοιπόν που γνωρίσατε καλύτερα και τις δικές μας δράσεις, μπορούμε να επιστρέψουμε στο επεισόδιο μας. Λίγα λόγια για τη συγκεκριμένη σειρά από podcast, η οποία θα είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στους συνεργάτες μας, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Κάθε μήνα λοιπόν θα φιλοξενούμε μια εταιρεία χορηγό, προκειμένου να μοιραστεί μαζί μας τις δράσεις της ως εταιρεία, να συζητήσουμε για την βιομηχανία δραστηριοποίησή της, την εμπλοκή της στην ASAT και φυσικά να απαντήσουμε και στις δικές σας ερωτήσεις. Το σημερινό επεισόδιο, ως πρώτο, μάλιστα, είναι αρκετά ιδιαίτερο. Όπως προανέφερα, η ASAT υπάγεται από την ίδρυσή της στο Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στρομπύλων Μηχανών, ή αλλιώς LFMT. Επομένως, πρώτος μας καλεσμένος θα είναι και το συγκεκριμένο εργαστήριο. Περισσότερα λοιπόν για το εργαστήριο και τους καλεσμένους θα μας παρουσιάσει ο Γιώργος Εφραίμ, πρόεδρος της ομάδας. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι μπορείτε καθ' όλη τη διάρκεια των podcast να στέλνετε τις δικές σας ερωτήσεις για να τις απαντήσουμε στο τέλος. Γιώργο, λοιπόν, ο λόγος σε εσένα. Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά, για τη σύσταση. Ονομάζομαι Γιώργος Εφραίμ, είμαι ο πρόεδρος της ομάδας. Στο σημερινό podcast θα έχω και, και τον τίτλο του co-host μαζί με την Αθηνά. Όπως ανέφερε και η Αθηνά προηγουμένως, σήμερα μαζί μας έχουμε δύο αντιπρόσωπους του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών και Στρομπύλων Μηχανών, ξεκινώντας από τον επιστημονικό υπεύθυνο της ομάδας και μεταδιδακτορικό ερευνητή του Εργαστηρίου, κύριο Παναγιώτο Περικλή, και τον επιστημονικό επιβλέπον της ομάδας και υπεύθυνο καθηγητή του Εργαστηρίου, τον κύριο Κυριάκο Ιάκυνθο. Ωραία. Καλησπέρα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο ερώτημα. Ουσιαστικά, τι είναι το LFMT, τι είναι το Laboratory Fluid Mechanics and Turbomachinery, ή στα ελληνικά Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στρομπύλων Μηχανών. Είναι κάποιες λέξεις πρωτάκουστες για κάποιους ανθρώπους. Και θα θέλαμε να μας πείτε λίγα παραπάνω για το τι ακριβώς είναι το εργαστήριο και πώς δραστηριοποιείται στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Καταρχήν, παιδιά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος και υπερήφανος που μιλάω μαζί σας και με αυτούς τους ανθρώπους που παρακολουθούν το podcast. Η ομάδα ASAT είναι μια φανταστική ομάδα, η οποία αποτελεί το φυτώριο
των μηχανικών, οι οποίοι όταν τελειώσουν το Πολυτεχνείο έρχονται κάποιοι από αυτούς και δουλεύουν στην ομάδα τη δικιά μας που κάνουμε στο εργαστήριο μηχανικής ρευστότητας και στρογγυλομηχανών, μεγάλα UAVs. Οπότε σιγά σιγά μπαίνετε στο νόημα εσείς, κάνετε πιο μικρά UAVs και μετά έρχεται το επόμενο επίπεδο που είναι πολύ παραπάνω, θα έλεγα, και πολύ κοψηλά για μεγάλα συστήματα σε συνεργασία με τη βιομηχανία. Λοιπόν, το Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστότητας και Στρογγυλομηχανών ιδρύθηκε, παιδιά, το 1973. Έχουμε ΦΕΚ το 1973, τότε λεγόταν Σκέτο Μηχανικής Ρευστών και απέκτησε καθηγητή το 1985. Τότε ήταν ο Απόστολος Ογούλας καθηγητής, είχε σύνταξη τώρα νομότυπος καθηγητής. Ανήκουμε στο τμήμα μηχανολόγων μηχανικών, στο ριακό τομέα του μέτρου μηχανολόγων μηχανικών. Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε μηχανολόγοι μηχανικοί. Και από το 87 σχεδόν που είχε έρθει ο Απόστολος Ογούλας, ξεκίνησε να αναπτύσσει έρευνα, εφαρμοσμένη και βασική έρευνα, στα ρευστά. Όταν λέμε ρευστά, το μυαλό μας μόνο στο νερό, είναι και ο αέρας, είναι και διάφορα αέρια. Οπότε σιγά σιγά μπήκαμε στην περιοχή της υπολογιστικής ρευστομηχανικής και πειραματικής ρευστομηχανικής, σε διατάξεις και σε concepts τα οποία ήταν τότε απλά, διότι τότε δεν είχαμε super duper υπολογιστές που έχετε τώρα. Οπότε προχωρούσαμε πιο αργά βήματα. Για να τρέξει, ας πούμε, ένα case ήθελε μπορεί και μήνα, όταν τώρα μπορεί να θέλει μόλις 2 μέρες για να τρέξει ένα case, ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικό σας προσωπικό PC. Τότε είχαμε κάτι φοβερά συστήματα, τα οποία είχαν 32 kilobytes μνήμη και πανηγυρίζαμε, ας πούμε, όταν αγοράζαμε τότε. Εν πάση περιπτώσει. Και όσο αυξανόταν η εμπειρία στα μέλη του εργαστηρίου και όσο αυξανόταν και η υπολογιστική ισχύ στους υπολογιστές, άρχισαμε να μπαίνουμε σε πιο εφαρμοσμένα θέματα. Μέχρι το 2013, όπου ανέλαβα εγώ το εργαστήριο, τη διεύθυνση του εργαστηρίου, οπότε είπα ας το κάνουμε ακόμα πιο, ας κοιτάξουμε ακόμα πιο καινοτόμα και εκείνη την εποχή πράγματα. Από τότε, από το 1990 περίπου, 95 κάπου εκεί, συνεργαζόμαστε με τη βιομηχανία την Ευρωπαϊκή για να αναπτύσσουμε concepts και πατέντες και θερμοδυναμικούς κύκλους για αεροπορικούς κινητήρες. Έχουμε πάρει μια πατέντα, εγώ και άλλοι συνεργάτες, μια πατέντα για θέματα αεροπορικών κινητήρων και πώς αξιοποιείται η θερμότητα που φεύγει από το θάλαμο καύσης. Μια στροβολομηχανή στην ουσία, φανταστείτε, μπορεί να είναι ένας αεροπορικός κινητήρας, μπορεί να είναι είτε και μια μηχανή, ένας αεροστρόφιλος που παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Και μετά, το 2013 και μετά, ξεκινήσαμε να μπαίνουμε και στα UAV σιγά σιγά, γιατί ήταν ακριβώς από το 2011. Τότε ήταν, μας λέγανε όλοι σε τρελή, τι πάτε να κάνετε. Όμως, ήδη κάποια παιδιά, σαν και εσάς, τότε τελειώνω το Πολυτεχνείο, μεταξύ αυτών και ο Περικλής ο Παναγιώτου που το βλέπετε στις οθόνες σας, ήρθανε μαζί και μια ομάδα με 8 τελειόφοιτους, όπου μου είπανε θέλουμε να κάνουμε την πραγματική μαζί σου. Και άρχισε να γίνεται το πρώτο βήμα για να αναπτύσσουμε μεγάλα UAVs, μεγάλα συστήματα. Και σιγά σιγά το 12 αποφοιτητής, Περικλή, το 12 αποφοιτητής, πότε αποφοιτητής, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι, το 13-12, όλη η ομάδα κάπου εκεί ήμασταν. Ναι. Έτσι, αποφοιτήσαν. Ξεκινήσαμε σε ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα. Φτιάξαμε το πρώτο μεγάλο UAV που έγινε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, ένα θηρίο. Το είχαμε δείξει στην έκθεση του 2016. Και κοιτάξτε, από το 2013 έως το 2016, 3 χρόνια κάναμε σύστημα το οποίο ζύγιζε 200 κιλά, πετάει στον αέρα, έτσι κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το επιδείξαμε. Και φυσικά μετά μπήκε το Ρώσα Βλάκ. Τι σημαίνει αυτό? Πάρα πολλά έργα για UAV, είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Και γιατί, διότι ήρθε αυτή η φουρνιά των παιδιών, η πρώτη φουρνιά του Περικλή και των σφυριδίων τότε, μετά του Χρήστου Μπλιάμη, το επόμενο που ιδρύσανε την ASAT κάποια παιδιά και ήρθανε μετά στην ομάδα στο εργαστήριο. Και τώρα είμαστε υπερήφανοι να λέμε ότι αναπτύσσουμε τουλάχιστον 4 μοντέλα, διόρθωσε με κάνω λάθος, Περικλή, UAVs μεγάλα για διάφορες αποστολές. Οπότε συνεχίζουμε να πετάμε ψηλά, συνεχίζουμε να έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τη βιομηχανία, η οποία με προσεγγίζει και έχουμε φτάσει σε σημείο πλέον να λέμε και όχι, δεν χρειάζεται, γιατί είμαστε μέχρι εδώ, στην κυριολεξία. Νομίζω πήρατε μια εικόνα έτσι για το εργαστήριο μηχανικής ρευστών και στροβλομηχανών. Ναι, ναι, σίγουρα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, έχετε αναφέρει ότι έχετε ασχοληθεί με τη μηχανική ρευστών, με στρογγυλομηχανές και αντίστοιχα με UAVs. Γιατί συγκεκριμένα UAVs και όχι επανδρωμένα αεροχήματα? Τα UAVs είναι πιο sexy, είναι πιο trendy, έτσι. Και επιπλέον τα UAVs, τα επανδρωμένα, μην λέμε αεροχήματα, αεροσκάφη, εκεί υπάρχουν πολύ πιο αυστηρές υπογραφές ασφαλείας. Άλλο βάζεις έναν άνθρωπο μέσα και άλλο βάζεις ένα αυτόματο σύστημα να πετάει.
Και εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν έχουμε και καμιά φοβερή παράδοση ως χώρα στα αεροσκάφια, ξεκινήσουμε εμείς. Για να φτάσουμε κάπου, θα θέλαμε μια 20ετία. Ενώ στα UAVs, με τα δικά σας μυαλά, του Περικλή και το λοιπόν που είναι στην ομάδα των νέων παιδιών, είναι κάτι πιο εφικτό στη φάση που είμαστε από άποψη υποδομών, πολύ βασικό. Πού να κάνεις αεροσκάφη στην Ελλάδα με τις υποδομές που είναι μηδέν? Έτσι, εδώ έχουμε κάποιες αεροσύρακες και δεν έχουμε που να τις βάλουν τις αεροσύρακες. Η μία πάνω στην άλλη και γίνεται ένας κακός χαμός. Οπότε θεωρούσαμε ότι είναι το πιο εφικτό, σύν του ότι απεδείχθη ότι αυτή εδώ πέρα η όρεξή μας για τα UAVs μας οδήγησε, όπως θα σας πει μετά και ο Περικλής, σε καινοτόμες σχεδιάσεις, το layout. Κάτι που στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα εμφανίζεται. Εμείς ήδη το είχαμε δημοσιεύσει από το 2016 και ήδη θα πετάξουμε το καλοκαίρι ένα πολύ μεγάλο σύστημα, το Blended Wing Body, το οποίο το σχεδίασε ο Περικλής. Φυσικά, να είμαστε και δεν του ήρθε η επιφύτηση. Απλά οι Αμερικάνοι, πως γνωστόν, είναι τουλάχιστον 30 χρόνια μπροστά από την υπόλοιπη, από τον υπόλοιπο κόσμο στο Aeronautics. Δώσανε και αυτό το layout, το παρουσιάσανε πριν από αρκετά χρόνια, το Blended Wing Body. Εμείς είπαμε, είναι, θα σου πει ο Περικλής, ό,τι πρέπει για UAVs, και ξεκινήσαμε και αποδείξαμε κιόλας ότι δεν πήγαμε μόνο στα κλασικά τα UAVs, αλλά πήγαμε και σε layouts πολύ πιο καινοτόμα και πολύ πιο μοντέρνα. Αλλά είναι τρέλα βασικά, Γιώργο. Να συμπληρώσω κι εγώ. Να συμπληρώσω κι εγώ στο κομμάτι που είπε ο κύριος Ιάκητος, πέρα από όλα αυτά, τα οποία είναι ακριβώς όπως τα λέει, με την έννοια της τεχνογνωσίας που χρειάζεται και των μυαλών κτλ. Επίσης, είναι ένας κλάδος που είναι πολύ άμεσο, έχει άμεση εφαρμογή και στην Ελλάδα. Δηλαδή, είμαστε σε μια θέση να μπορούμε να έχουμε άμεσο feedback για αυτά που σχεδιάζουμε, το που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε, γιατί να τα βελτιώσουμε. Οι εφαρμογές που μπορεί να έχει κάποιος στην Ελλάδα σε μη επανδρομένα αεροχήματα είναι πάρα πολλές. Έτσι, από επίβλεψη δασών και πυρκαγιών, μέχρι έρευνα και διάσωση, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και το δεύτερο το κομμάτι, το οποίο θα το συνδέσω ακριβώς με αυτό που είπε στο τέλος ο κύριος Ιάκηθος, είναι ότι ακριβώς επειδή δεν έχει τόσο μεγάλη αυστηρότητα, λόγω του ότι δεν μπαίνουν πάνω άνθρωποι, δεν χρειάζεται να υπάρχουν έξοδοι κινδύνου. Τα άλλα τα υπόλοιπα τα ακολουθούμε. Έχει και εκεί κάποιες πολύ αυστηρές προδιαγραφές στο πώς πρέπει να πετάνε. Δεν φτιάχνουμε σάιτες. Αλλά λόγω του ότι δεν έχουμε ανθρώπους πάνω, μπορούμε και μας αρέσει αυτό σαν ερευνητές να παίξουμε και λίγο παραπάνω, να ρισκάρουμε λίγο παραπάνω. Και να δοκιμάσουμε έτσι γεωμετρίες, τις οποίες υπό άλλες συνθήκες, αν ήμασταν για παράδειγμα μια εταιρεία, θα ήμασταν λίγο πιο διστακτικοί, αν αξίζει, αν πρέπει να τολμήσουμε. Και τον blend να τα σπάσουμε κιόλας, έτσι. Και να τα σπάσουμε, βέβαια. Ναι, αυτό. Τώρα, επειδή είναι και το πρώτο και συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία podcast, δεν ξέρω πώς θα το πείτε από εδώ και πέρα, αλλά καλό είναι σε μια ομάδα που κάνει εφαρμοσμένα πράγματα όπως εσείς, και θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι θεωρητική ερευνά σας και οι χορηγοί σας δεν δίνουν πόρους για θεωρητικά πράγματα. Εφαρμόζετε, πετάτε στην πράξη. Πάντα έχει και αυτό το στοιχείο. Δεν γίνεται να είναι όλα. Όπως και οι Αμερικάνοι με τους πυράβλους πριν πάνε στο φεγγάρι, είχαν και τις αντίστοιχες αποτυχίες. Έτσι και εμείς λοιπόν. Είναι πιο. Όταν έχεις άνθρωπο μέσα, για ευνόητους λόγους, είναι πιο εύκολο να ρισκάρεις. Είναι πιο ελκυστικό το να δοκιμάσεις κάτι καινούριο. Το οποίο συνήθως, αυτό που θέλουμε εμείς, το καινούριο, τι σημαίνει για μας, πιο καινοτόμο, πιο αποδοτικό. Πετάει καλύτερα, καίει λιγότερο, κάνει λιγότερο θόρυβο, μπορεί να πάει πιο μακριά. Ένα από αυτά είναι και το Blended Wing Body. Και επειδή ούτως ή άλλως έχουμε μεγάλη ανταλλαγή τεχνογνωσίας, είτε σε Blended Wing Body στα ηλιακά αεροσκάφη, αυτό το στοιχείο των UAVs μπορεί να μας δώσει το κάτι παραπάνω. Και εμάς σαν εργαστήριο φυσικά, αλλά και εσάς στην ομάδα που έχουμε αυτό το κοινό συχνείο, κυρίως με την ομάδα του Γιώργου. Επειδή έχετε αναφέρει πολλές φορές, νομίζω, το Blended Wing Body και τη συγκεκριμένη ιδιόρυθμη γεωμετρία που έχει, όποιος δεν γνωρίζει τι είναι το Blended Wing Body, μπορεί να γράψει στο browser του υπολογιστή του lfmt.gr και θα δει αρκετές φωτογραφίες με τα project του εργαστηρίου, και κάποιες από αυτές είναι και αυτά τα ιδιαίτερα αεροχήματα τα οποία σχεδιάζουν. Τώρα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Ωραία, μπορεί ένα blended wing body να είναι πιο αποδοτικό, πιο sexy, όπως έχει αναφέρει και ο κύριος Ιάκυνθος. Ποιες είναι όμως οι δυσκολίες
αν έπρεπε να συγκρίνουμε τη μέθοδο σχεδίασής του με τη μέθοδο ενός conventional aircraft. Περικλή, εσύ ο αρχισυνδιαστής, λέγε. I'm on it. Γενικότερα, όταν ένα αεροπλάνο δείχνει πιο όμορφο, είναι ένας κανόνας ότι θα πετάει πιο καλά. Βέβαια, όταν πάμε και ξεφεύγουμε από τη συνηθισμένη περπατημένη, από το conventional που είπες, Γιώργο, τότε σημαίνει ότι έχουμε κάποιες δυσκολίες. Παράδειγμα, η ουρά σε ένα συμβατικό αεροπλάνο, σε αυτά που μπαίνουμε και πετάμε, έχει το ρόλο του να το ισορροπεί, να παράγει δηλαδή αυτές τις ροπές που λέμε στη μηχανική, οι οποίες του επιτρέπουν να κάνει μια πτήση χωρίς να κινείται στον αέρα αλόγιστα ή τυχαία. Έχουμε όπως όταν μπαίνουμε σε ένα αεροπλάνο, δεν καταλαβαίνουμε κάποια διαφοροποίηση πέρα από συνθήκες ιδιαίτερα. Αυτό λοιπόν το στοιχείο της ουράς, όταν αποουσιάζει από ένα αεροπλάνο, όπως τον blend with body, σημαίνει ότι πρέπει με κάποιο τρόπο άλλο να πετύχουμε αυτή την εξισορρόπηση. Να παράγουμε αυτές τις ροπές με κάποιον άλλο μηχανισμό. Και εδώ είναι που έρχεται η πρόκληση. Γιατί η ίδια πλατφόρμα, που είναι, φανταστείτε, σαν μια γεωμετρία, μια πτέρυγα που στη μέση είναι λίγο πιο ογκώδης για να μπορεί να φοράει και το φορτίο. Όπως είπε Γιώργο, αν δεν το δει κανείς σε εικόνα, θα καταλάβει για τι πράγμα μιλάμε. Πρέπει να είναι ταυτόχρονα και αποθηκευτικός χώρος για να μπαίνουν όλα τα ωφέλιμα πράγματα. Γιατί εντάξει, καλά κάνουμε την τρέλα μας, αλλά για κάποιο λόγο πέτανε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να έχουμε μέσα ωφέλιμο φορτίο, εξοπλισμό, αγαθά ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Άρα είναι ταυτόχρονα αποθηκευτικός χώρος. Είναι ταυτόχρονα η πτέρυγα που παράγει τη δύναμη για να το σηκώνει στον αέρα. Το lift, όπως λέμε στην ορολογία την αμερικάνικη. Και πρέπει να είναι και stabilizer, να μπορεί δηλαδή και να παράγει εξορροπία, είναι 3-1. Οπότε θέλει πολύ καλά εργαλεία, να είναι κάποιος πολύ να έχει αναπτύξει εργαλεία τα οποία να εμπιστεύεται. Γι' αυτό και μπορεί να ξεκίνησε σε ένα configuration το οποίο το είδα εγώ σε επίπεδο δακτορικού, είπα να δούμε τι μπορεί να κάνει στο CGV και μου ήρθε μια τρέλα να το μελετήσω, αλλά κανένας δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνος του. Έτσι. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα που έχουμε που παίρνουν όλα αυτά τα configuration και τα πάνε επίπεδο παραπέρα. Τα μελετάμε, τα πετάμε, τα καλυμπράρουμε τα εργαλεία. Άρα, πρώτον, θέλει καλά εργαλεία. Για να μπορείς να δεις πώς θα πετάξεις πριν το πετάξεις. Να μπορείς να δεις πώς θα ισορροπήσεις πριν το ισορροπήσεις. Πρέπει μετά να κάνεις μια έρευνα, όπως και καλά Γιώργο, σε αεροτομές. Οι γεωμετρίες σου δηλαδή να είναι λίγο διαφορετικές, λίγο πιο outside the box, να μην είναι συμβατικές γεωμετρίες. Να έχουν αυτό το reflex που λέμε, σε πιο τεχνικούς όρους. Και φυσικά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και στο πώς αυτό το πράγμα θα προγραμματιστεί και να μπορεί να το ελέγξει και κάποιος. Ένας controller ή ένας άνθρωπος. Τα stability derivatives που λέμε. Ναι. Ναι, πολύ ωραία όλα αυτά. Αν και φαίνονται είναι ένας αρκετά δύσβατος κλάδος της μηχανικής, θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά τα συγκεκριμένα επιτεύγματα είναι επιτεύγματα μηχανικών. Δηλαδή είναι ταυτόχρονα και λειτουργικά, αλλά και ωραία αισθητικά. Έχετε αναφέρει για UAVs. Με τι συγκεκριμένο, τι ακριβώς υλοποιεί το LFMT αυτή την περίοδο, με τι ασχολείστε μόνο με UAVs ή έχετε και άλλα projects ή όλα τα projects έχουμε... Όχι Γιώργο, διατηρήσαμε τις παράλληλες δράσεις, δύο βασικούς πυλώνες έρευνας, ανάπτυξης και χρηματοδότησης. Ο ένας πυλώνας, που ήταν πιο παλιός, έχει να κάνει με τις στρόβλομηχανές και ειδικότερα με τους αεροπορικούς κινητήρες και τους καινοτόμους θερμοδυναμικούς κύκλους αεροπορικών κινητήρων. Όπου κοιτάμε εκεί πέρα, σε πολύ χαμηλό επίπεδο ας πούμε τεχνολογικής οριμότητας, σαν concept, στο conceptual design phase, κοιτάμε πώς θα φτιάξουμε κομπόνες μέσα στους κινητήρες για να μπορούμε να αξιοποιούμε και το τελευταίο joule θερμότητας, το τελευταίο βατ θερμικής ισχύως που εκπέμπεται και πάει τζάμπα. Δηλαδή, στην ουσία, να σου το πω πολύ απλό, όχι να μειώσουμε εντροπία, αλλά να το ξεζουμίσουμε το σύστημα όλο για να μπορέσουμε να έχουμε πιο αποδοτικούς κινητήρες σε σχέση με το καύσιμο του. Γιατί ξέρεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε θέλει να είμαστε φιλικοί προς το περιβάλλον, θέλει να είμαστε, να μην καίμε πολλά καύσιμα, ζητάει να πάμε και σε εξηλεκτρισμό των αεροσκαφών σιγά-σιγά. Έτσι. Οπότε, με αυτή την πίεση για το περιβάλλον, κοιτάμε να κάνουμε πιο αποδοτικούς κινητήρες, όπου η μειωμένη κατανάλωση καυσίμου θα οδηγήσει και σε μειωμένους ρήπους. Όμως,
Από 11, όπως σας είπα και μετά, ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα στα UAVs, όπου πλέον έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που θα έλεγα είναι πιο πάνω από τους κινητήρες. Για ποιο λόγο? Όχι, δεν είμαστε κανείς κινητήρες, απλά οι κινητήρες έχουν και πολλές υποδομές που δεν τις έχουμε στην Ελλάδα. Σε ένα, ας πούμε, ευρωπαϊκό ή αμερικάνικο πανεπιστήμιο, δείτε τρομερές υποδομές, και ένα εργαστήριο θα είχε και τα δύο, θα πήγαν κανονικά. Οι υποδομές για τα UAVs δεν είναι τόσο βαριές και τόσο δαπανηρές για να τις λειτουργήσεις και φυσικά δεν κάνει τις αγοράσεις. Έτσι, έχουν πολύ λιγότερο κόστος κτίσης από ότι οι υποδομές για αεροπορικούς κινητήρες. Οπότε, τι κάναμε, είπαμε, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, ξεκινάμε το UAVs όπως το είπα πριν, και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, θα το πω εγώ για το Περικλήτη, γιατί ο Περικλήτης δεν πρέπει να το πει, όπου όλοι οι συνεργάτες μου και οι φίλοι μου που είμαστε εκεί πέρα μέσα, τους παίρνω τηλέφωνο και τους λέω: υπάρχει ανάγκη ένα UAV που να εκτελεί αυτή την αποστολή, να κάνει εκείνο, να κάνει το άλλο, να κάνει το άλλο. Τους δίνω τα δεδομένα. Και κατευθείαν έχω αποκτήσει τόση εμπειρία που λένε: Κύρο, θα έχει διαστάσει κάπου τόσο, βάρος κάπου τόσο, θα πετάξει τόση ώρα και τελείωσε. Μπαμ, μπαμ, και πάμε παρακάτω. Και δίνω την απάντηση κατευθείαν εγώ στο τηλέφωνο. Συν του ότι, επειδή είναι μια ομάδα από 15 άτομα πολύ δυνατή, έχουν αναπτύξει και αλγόριθμους και software και προγράμματα, όπου κατευθείαν πετά τα νούμερα μέσα και έχουν στο conceptual design όλο το performance του UAV, πώς συμπεριφέρεται, και φυσικά και άλλα δεδομένα στοιχεία. Έχουμε συνεργάτες οι οποίοι βλέπουν πώς θα γίνει η χωροθέτηση μέσα, το είτε ένα layout, πώς θα μπουν όλα αυτά τα πράγματα. Άρα αναπτύσσουμε από μηδέν. Ξεκινάμε από μηδέν το σχεδιασμό. Δεν θα ξεχάσω, μια φορά είχαμε πάει με τον Περικλή και τον Παύλο τον Καπαρού, καταφέραμε στην Αθήνα για ένα meeting με μια βιομηχανία. Και τα παιδιά στο οδηγούσαν στο κέντρο μέσα, σχεδιάζαν σκιτσάκια. Και λέγαμε, όχι, αυτό θα είναι τόσο διαστάσει τα λοιπά, το άλλο, τόση μεγάλη εμπειρία. Και όντως μετά το πήγαμε στα εργαλεία, τα υπολογιστικά, βγήκε κατευθείαν το κόστος που είχαν στο μυαλό τους. Και φτάνουμε μέχρι το σημείο του preliminary design και early, ας πούμε, detail design, όπως λέμε, τη φάση σχεδιασμού, όπου εκεί έχουμε την ανάγκη και ανθρώπων από το κατασκευαστικό τομέα που είναι υλοποιητές. Πώς θα γίνει, ας πούμε, μια κατασκευή η οποία να μην σπάει. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι μπορούμε και πλέον έχουμε όλα τα configurations, δηλαδή και για VTOL, κάθετη και κάθετη από προσγείωση μπορούμε κανονικά. Όχι, δεν ασχολούμαστε καθόλου με quadcoptera. Τα έχω αποκλείσει αεροπάλτο τα quadcoptera, τα πολυκόπτερα δρονάκια. Και κατά φορά μπερδεύονται δρονάκια, όχι λοπηγιά, δεν είναι drones, δεν είναι δρονάκια. Είναι unmanned aerial vehicles, είναι UAVs, έτσι κανονικά. Και φυσικά η ομάδα δρώνεται όλο και παραπάνω. Βγάζουμε papers, δημοσιεύσεις σε journals και σε conference. Πάνε, ας πούμε, τα παιδιά στην Αμερική, στην AIAA, τα συνέδρια που είναι το American Institute of Aeronautics and Astronautics, και παρουσιάζουν εκεί εργασίες σε journals κτλ. Για UAVs. Ενώ παράλληλα υπάρχει και το. Και οι κινητήρες, όπου τώρα απλά δεν μιλάω για κινητήρες, διότι είστε η ASAT, οπότε δεν ασχολείστε με κινητήρες τόσο πολύ όσο με τα αεροχήματα και τα ρόκετρι. Α, και ένα τελευταίο. Ένας εργάτης ξεκίνησε, ο οποίος ήταν μέλος και πρόεδρος της ASAT, νομίζω παλιά, ήταν ο Χρήστος πρόεδρος Περικλή. Ο Μπλιάμης, ναι. Βεβαίως. Ο πρώτος πρόεδρος της ASAT, ναι. Αυτός είναι ακόμη και ο τρελός και λέει: θα ανοίξω το path για τα supersonics και τα hypersonics. Δηλαδή θέλει να πάει και στις περιοχές οι οποίες έχουν να κάνουν με υπερηχητικές ταχύτητες στα αεροχήματα, όπως και υπερυπερηχητικές, το hypersonics, με τα wave riders και άλλες γεωμετρίες πολύ πιο. Φανταστείτε τώρα να είχαμε στην Ελλάδα και την υποδομή, έτσι, για να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε ότι άνετα θα μπορούσαμε να κάνουμε με μια δυνατή υποδομή switch και στα MAN μετά, έτσι. Αλλά το αφήνουμε και πάμε στα MAN. Νομίζω έχετε απαντήσει εν μέρη την επόμενη μου ερώτηση, που θα ήταν το τι στόχους και τι βλέψεις έχει το εργαστήριο για το μέλλον. Να στο πει ο Περικλής που είναι γενιά, η νέα γενιά, το πει ο Περικλής αυτό, είναι ερχόμενη γενιά. Όταν είχαμε ξεκινήσει, Γιώργο, στόχους και βλέψεις για το μέλλον, θα ξεκινήσω έτσι το όραμα που είχαμε όταν ξεκινήσαμε. Λέγαμε, εντάξει, καλά ξεκινάμε τώρα εμείς με τα εργαλεία μας, τότε δεν τα είχαμε κάνει και validation. Πρέπει να πετάξει το αεροπλάνο. Αυτό ήταν ο πρώτος. Και μετά τι? Και καθόμαστε να κάνουμε ένα meeting και λέμε, θέλουμε να είμαστε τόσο καλοί στο design, να κάνουμε τόσο καλό validation το εργαλεία μας, να πετάμε ξανά και ξανά, έτσι ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε ανά πάσα στιγμή, αν έρθει κάποιος με κάποια ανάγκη να σχεδιάσουμε οτιδήποτε, να μπορούμε να το κάνουμε. Και να γίνουμε έτσι ένα σημείο αναφοράς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Συμμετέχουμε και σε ευρωπαϊκά projects. Ένα σημείο λοιπόν αναφοράς σχεδιασμού μη επανδρομένων αεροχημάτων. Πλέον δεν φοβόμαστε τίποτα από απαιτήσεις. Πέρα από κάποια όρια τα οποία προφανώς και υπάρχουν από τους δόμους της μηχανικής,
δεν έχουμε κάποια φοβία ούτε προς το βάρος του αεροπλάνου, ούτε προς τις ταχύτητές του. Προσπαθούμε συνέχεια να κρατιόμαστε κι εμείς σε επαφή με όσους προμηθευτές μπορούμε να βρούμε για καινούργια συστήματα, να κρατάμε επαφή με τις νέες εξελίξεις, μπαταρίες, κινητήρες, οτιδήποτε. Και το καταφέραμε σε έναν βαθμό. Στόχος δηλαδή ήταν να μπορούμε να είμαστε ένα σημείο αναφοράς, να μπορούμε ό,τι θέλουμε να το σχεδιάζουμε. Από εκεί και πέρα, τώρα εδώ θα γίνει μια σύνδεση και με σένα, Γιώργο, και τους υπόλοιπους συμφοιτητές σου και όλοι όσοι και όλες όσοι δεν έχουν τελειώσει ακόμα τις σπουδές τους, να μπορούμε να έχουμε φτάσει σε μια τέτοια δομή που να μπορούμε όλη αυτή την τεχνογνωσία να την κρατάμε εδώ. Δηλαδή να έρχονται άτομα είτε σε επίπεδο διπλωματικής εργασίας, είτε σε επίπεδο διδακτορικού, είτε κάποιο άλλο σχήματος, να δουλεύουν μαζί μας, να δουλεύουμε και εμείς μαζί τους και να μπορούμε να τους κρατάμε εδώ. Δηλαδή να έχουμε μια δομή που αυτά που σχεδιάζει σαν πρωτότυπα να μπορεί να τα έχει, να τα κρατήσει και εδώ και σαν προϊόντα. Για να υπάρχει έτσι μια συνέχεια και όσο πάει να μεγαλώνουμε και να γινόμαστε ακόμη πιο δυνατοί. Mm-hmm. Οπότε κρατάω το μελλοντικό στόχος είναι το Ultimate Designers Team. Φυσικά. Εγώ θα βάζα, μπορώ εγώ να βάλω και κάτι άλλο. Hypersonics. Supersonics ή Hypersonics οπωσδήποτε. Για να αναφέρουμε το μοντέλο 2, το οποίο το έχουμε ξεκινήσει να σχεδιάζουμε και το έχουμε αφήσει για λίγο στην άκρη, θέλω να πάμε ακόμα πιο γρήγορα. Δηλαδή, πραγματικά, όταν σχεδιάζουν κάτι και το πετάνε, λέω εντάξει, πάμε τώρα παρακάτω, κάτι άλλο θέλω. Θέλω ακόμα το ίδιο και το βγάζουν εδώ πέρα κάθε φορά. Δεν έχω πρόβλημα. Οπότε ξέρω ότι θα πάνε πάνω από Mac 1 τα παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση σε κάποια φάση, σίγουρα. Θα συμπληρώσω λίγο εδώ, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε έτσι αυτό το ωραίο κλίμα. Αυτό που ακούσατε τώρα είναι μια βασική κινητήρια δύναμη. Του πάμε παρακάτω, φτάνει. Δηλαδή, ακόμα και τα blending body, όπως είπαμε, εντάξει, είχαν αναπτυχθεί για commercial liner, δεν υπήρχαν για UAV. Κάναμε μια προσπάθεια να δούμε αν μπορούμε να το πετύχουμε, το πετυχαίνουμε. Υπάρχει σε UAV, το πετάμε κιόλας, μαθαίνουμε, πάμε στο επόμενο. Ήδη έχει μπει το μικρόβιο, του φτάνει αυτό, πάμε κάτι άλλο. Πέρα από τα hypersonics, έχουμε αλγόριθμους τώρα σε πιο τεχνικά πράγματα, έτσι να πούμε και δύο κουβέντες, γιατί πολύ πιθανό μας παρακολουθούν και άτομα που έχουν επαφή και με άλλους κλάδους, όχι μόνο μηχανολογία. Στο κομμάτι της βελτιστοποίησης. Δηλαδή υπάρχει ένα καινούριο κλάδος που αρχίζουμε πλέον και αμφισβητούμε και την ικανότητά μας να σχεδιάσουμε. Λέμε όχι, η AI, η τεχνητή νοημοσύνη το κάνει καλύτερα. Με αλγόριθμους βελτιστοποίησης που έχουν μέσα είτε gradient based είτε gradient free γενετικούς αλγόριθμους, ο Νίκος ο Μαθηλάκης είναι που κάνει αυτά και ο Σάββαρος ο Καψάλης. Πάμε σε τέτοια χωράφια. Αρχίζουμε δηλαδή να αμφισβητούμε. Αυτά δεν τα κάνουμε καλά. Θέλουμε κάτι καλύτερο. Πιο πολύ. Πιο γρήγορο. Πιο εντυπωσιακό. Είναι και αυτό μεγάλο. Δεν θα λέγω την ακριβώς στόχος, αλλά είναι σίγουρα μεγάλο κίνητρο να γυμνάσεις μια μέρα και να λες φτάνει αυτό, το βαρέθηκα. Ή να στο λένε. Πρέπει να βρεις κάτι ακόμα για να είσαι πάλι μπροστά, να είσαι πάλι στην αυτό. Και ερευνητικά και πτυτικά. Ναι, ισχύει. Εντάξει, άλλο να έχεις ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και να μπορεί να σου κάνει τη σχεδίαση ή να σου δίνει feedback πάνω σε αυτό που έχει σχεδιάσει. Και πόσο μάλλον πάνω σε ένα τόσο πολύπλοκο σύστημα. Και αντίστοιχα το να φτάσει σε υπερχητικές ταχύτητες, επειδή άλλο να βλέπεις ένα UAV να πετάει με 100 χιλιόμετρα ανά ώρα και άλλο να μην το βλέπεις καν. Και Γιώργο, όχι μόνο αυτό, να βγάζει και τον Νίκο το σαν μηχανάκι που κάνει έτσι και άλλο ακούσε να φεύγει έτσι και κάποια φάση, καμία σχέση. Ναι, αλλά εντάξει, αυτά είναι θα το πω, οι ιδιοτροπίες των μηχανολόγων. Έτσι, well said. Σε αυτό το σημείο νομίζω θα έχουμε πιάσει το όλο νόημα του εργαστηρίου και νομίζω μπορεί να συνεχίσει η Αθηνά με πιο επαγγελματικές ερωτήσεις. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Όπως βλέπουμε κιόλας έχει διαγερθεί ήδη πάρα πολύ το ενδιαφέρον του κοινού. Οι ερωτήσεις που έχουν κάνει μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ ωραίες. Και ακόμα και σε εμάς τους μη μηχανικούς, μη μηχανολόγους μηχανικούς, γενικά σε άτομα που δεν είναι καν θετικές επιστήμες όπως εγώ, όλα αυτά που λέτε ακούγονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Επομένως, φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί και από αυτούς που μας παρακολουθούν έχουν πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δουν εν τέλει τι χρειάζεται για να ενταχθεί κάποιος σε αυτό το εργαστήριο, ποια είναι τα προσόντα και εν τέλει, κύριε Παναγιώτη, και εσείς πώς μπήκατε σε αυτό το εργαστήριο. Μπορείτε, νομίζω, από βιωματική εμπειρία να μας βοηθήσετε πάρα πολύ σε αυτό το ερώτημα. Να ξεκινήσω να πω εγώ δηλαδή το πώς ξεκίνησα και να δούμε μετά το πλαίσιο. Ναι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό.
Εντάξει, θα ακουστεί λίγο κλισέ. Εγώ ήθελα να σχεδιάσω βασικά πιο πριν, ήθελα να πετάω αεροπλάνο, αλλά τα μάτια μου δεν είναι αρκετά καλά. Και δεν διορθωνόταν αυτό όσο έπρεπε, όσο χρειαζόταν. Οπότε λέω, ωραία, θα πάμε στο άλλο. Θα πρέπει να μάθω να σχεδιάζω αεροπλάνα. Και λόγω του ότι είμαι από τη Θεσσαλονίκη, είχα περάσει στο συγκεκριμένο πολυτεχνείο. Υπήρχε μια επαφή με τον κύριο Άγκητο, λόγω του ότι βλέπει λίγο αλλιώς κάποια μαθήματα και είχε έτσι ένα κομμάτι που ήδη είχε προσελκύσει στο κλάδο αεροδρομικής. Φαινόταν κάτι πιο γραμματικό. Και μια μέρα σκάει αυτό το νέο, ας πούμε, για το project και ότι θα αναλάβει το εργαστήριο ή ότι ενδέχεται να αναλάβει το εργαστήριο. Δεν θυμάμαι ακριβώς με ποια σειρά έχει γίνει. Σχεδιασμό ενός UAV. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι είχα στο νου μου. Τώρα αυτό είναι και λίγο περίεργο, αλλά δεν είχα στο νου μου διδακτορικό και προσόντα, πτυχία και τέτοια πράγματα. Είδα ότι υπάρχει ένα project. Είχαμε και μια καλή παρέα τότε που ήμασταν περίπου 8 άτομα. Και λέμε, πάμε να το κάνουμε. Δεν σκεφτήκαμε και πολύ τι θέλει να γίνει. Οπότε το πρώτο μας προσόν ήταν απλά αυτή η όρεξη. Κάτι παραπάνω από όρεξη, να το πω. Δεν μας ένοιαζε τίποτα, ούτε διακοπές, ούτε. Απλά πήγαμε και πάμε να το σχεδιάσουμε. Θα διαβάσουμε πολλές ώρες και θα το κάνουμε. Φυσικά, για να κάνεις ένα τέτοιο τεχνικό project, πρέπει να έχεις κάποιο υπόβαθρο. Είχαμε του μηχανολόγου μηχανικού, το οποίο μπορώ να πω τουλάχιστον μέχρι τώρα ότι από τη σχολή αυτό που παίρνουμε δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Ακόμα και σε σεμινάρια ή συνέδρια που έχουμε δει και στο εξωτερικό, είμαστε σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Το άλλο που θέλει, ταιριάζει με αυτά τα δύο, είναι πολύ όρεξη για δουλειά. Δηλαδή να θέλει κάποιος να θυσιάσει και πράγματα από το προσωπικό του χρόνο και όχι μόνο χρόνο. Δηλαδή να βάλει στόχο, να έχουμε ένα κοινό στόχο, να σχεδιάσουμε κάτι, να πετύχουμε κάτι, να αναπτύξουμε κάτι. Το άλλο προσόν πολύ σημαντικό είναι να το πάμε μέχρι τέλους. Δηλαδή ξεκινάμε, πρέπει να γίνει. Να γίνει στον χρόνο του, να γίνει σωστά. Αυτό δηλαδή, ξεκινώντας λίγο από προσωπικά πώς μπήκα στο εργαστήριο, κάπως έτσι βλέπω και τώρα. Γιατί κακά τα ψέματα και όλοι εσείς και η επόμενη γενιά από εμάς, αλλά και εσείς τώρα που είστε ας πούμε μια τρίτη γενιά, δεν έχετε να ζηλέψετε και σε κάτι στα τυπικά προσόντα. Πιο πολύ είναι το τι ακριβώς θέλετε, πόσο το θέλετε και πόσο είστε διατεθειμένοι να θυσιάσετε πράγματα γι' αυτό. Σίγουρα έχετε δίκιο και μάλιστα αν μιλήσουμε και στο πλαίσιο ομάδας βλέπω ότι οι νέοι μηχανικοί της ομάδας αυτή την περίοδο είναι παραπάνω από συνειδητοποιημένοι και πράγματι θα μπορούσαν να καταφέρουν πολλά πράγματα και φαίνεται και ήδη και από τις διακρίσεις που έχουν πετύχει μέχρι και σήμερα. Εμείς σαν και έχουμε μια ιδέα με τον Γιώργο και τον Πέτρο αντίστοιχα στο board, φανταζόμαστε πόσα emails πρέπει να απαντάτε καθημερινά στη δουλειά και πόσο πολλή δουλειά εν τέλει έχετε. Επομένως, θα θέλετε να μας περιγράψετε και μια τυπική μέρα στη δουλειά έτσι για να δώσουμε μια μικρή γεύση του LFMT. Θα ξεκινήσω εγώ και θα πει και ο Περικλής στη δικιά του σκοπιά. Βεβαίως. Η μέρα ξεκινάει κάθε φορά χαλαρά. Δηλαδή, ο Περικλής θα έρθει κάτι 10 η ώρα και 10 εκεί που είναι. Ενώ υπάρχει μια ηρεμία τις φορές που παγώ στο κεδέκ, μπορεί να εμφανίζει και ο Περικλής γιατί αρχίζει κόλαση. Φτιάξε εγώ το άλλο, δεν ξέρω τι. Βέβαια, ο Περικλής θα πει το ανάποδο. Ενώ είμαι εγώ στο γραφείο, εμφανίζεται ο κύριος στο γραφείο στο κεδέκ και γίνεται η κόλαση. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι μία ότι έχουμε ένα εξαιρετικό κλίμα. Πειράζουμε πάρα πολύ ένα τον άλλον. Γίνεται γέλιο μέχρι δακρύων πολλές φορές. Σε κάποιες φορές, ξέρω εγώ, όταν είμαι στο ΚΕΔΕ και δεν είμαι στο γραφείο μου, στο Πολυτεχνείο, μπορεί να γράφω κάτι και άλλοι να παίζουν, να κλωστά ένα μπαλάκι δεξιά-αριστερά μπροστά μου και εγώ να συνεχίζω να γράφω εκεί πέρα και να βρίζω και να κάνω, όχι τα παιδιά, αλλά την πίεση που δέχομαι. Πάρα πολλά emails. Και θέλω να συνεχίσω αυτό που είπε ο Περικλής. Το μεγάλο μυστικό της επιτυχίας, παιδιά, είναι να είσαι on time. Εκτιμούν πάρα πολύ οι συνεργάτες το ότι έχουμε γρήγορη απόκριση, δεν έχουμε αυτό το, ας το πω, όχι με το αποφοιτητικό, αυτό το ελληνικό, το χαλαρό κτλ. Με το που έρχεται ένα email critical, έτσι, όχι άλλο email, κατευθείαν τα παιδιά αντιδρούνε κατευθείαν ή μπαίνουμε στο Discord, μιλάμε, τι είναι αυτό, το ξέρω εγώ, θα ποιος το αναλάβει, ναι, μπαπ, κατευθείαν φεύγει και τελείωσε. Και αυτό το εκτιμούν πάρα πολύ, αυτό το πράγμα, τη γρήγορη απόκριση, on time. Και χωρίς τσαπατσουλιές. Στην αρχή τσαπατσουλιές μπορεί να γινόντουσαν, αλλά με την εμπειρία που έχει αποκτηθεί τώρα, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και εκπλήσωμαι πώς, ας πούμε, κάθομαι και κάνω τα δικά μου και τα emails φεύγουν. Σε όσο έρχονται emails, τα λοιπά, μπαμπαμπαμπ, το πρόβλημα λύνεται και πάμε παρακάτω. Το άλλο που γίνεται πολλές φορές είναι
Η φράση λαγούμια που λέω καμιά φορά και σφωνάζω λαγούμια, λαγούμια, τι είναι αυτό, είναι όταν πάνε να πετάξουν. Λέω, αν δεν πετάξει, ετοιμάστε τα λαγούμια σας, να κρυφτείτε μέσα. Α, καλαμπούρια, αυτά ξέρω εγώ τώρα το άλλο, πίεση, δεν ξέρω τι, τα καταφέρουν, γυρνάνε, πετάνε. Και γενικά μην φαντάζεσαι ότι είναι ένα κλίμα μέσα, ας πούμε, θερμοκηπίου που κάθονται όλοι τους υπολογιστές μπροστά και είναι έτσι συνέχεια και αυτά και ξέρω εγώ τώρα το άλλο και δεν μιλάνε και φεύγουν μετά ως ερευνητά και εξαφανίζονται. Όχι. Είναι ένα κλίμα ερευνητών μηχανικών. Πάρα πολύ άνεση, συνεχώς μπήκαν στα τραπέζια, συνεχώς ανοίγουν τα σχέδια, βλέπουν το ένα το άλλο πώς θα πάμε, τι θα κάνουν. Μια πολύ σφιχτή ομάδα. Και το άλλο έχει καταφέρει ο Περικλής και μαζί με τον Παύλο τον Καπαρό, το άλλο του συνεργάτη, να τους κατανείμει και να τους δώσουν και tasks συγκεκριμένες. Δηλαδή, όταν θέλουμε να κάνουμε CFD, αναλαμβάνει ο Τόμας, ξέρω εγώ. Ο Τόμας δεν μπορεί να είναι τρομερός. Όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο, ας πούμε, science, πιο πολύ αναλαμβάνει ο Χαράλης Παδόπουλος. Όταν θέλουμε να κάνουμε programming και optimization, ο Νίκος Παθιουδάκης. Ναι, αυτό είναι σε μια οθόνη συνέχεια εκεί πέρα. Και συνέχεια είναι τον υπολογιστή. Αυτό ισχύει. Μαύρο monitor, πράσινα γράμματα, ASCII characters είναι πραγματικά όπως ήμουν και εγώ τότε που ήμουν programmer. Και εγώ γιατί programmer ξεκίνησα. Οπότε, αλλά υπάρχει πάρα πολύ κρίμα και μια τρομερή αλλοσυμπεριωτικότητα. Άμα έρθετε και δείτε πώς βλέπω εκεί πέρα, αν μια μέρα βάλετε κάμερα και δείτε, θα κλείτε τα γέλια. Θα λέτε πώς είναι δυνατόν αυτή η ομάδα με τόσο χαλαρό κλίμα να επιτύχει. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η συμπληρωματικότητα και ήρθε η mail, δεν φωνάζει κάποιο. Το έχω εγώ, άστο σε μένα, το παραλάβω εγώ, θα ασχοληθώ εγώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Φοβερό κλίμα. Περικλή, έτσι δεν είναι, έχει κάποια αντίθεση. Μάλιστα, ακριβώς έτσι. Όχι, πραγματικά, παιδιά. Είναι φοβερό. Γιατί τα αντικείμενα, τώρα αυτό θα. Καθένας που έχει το δικό του το αντικείμενο θα πει ότι είναι πάντα είτε πιο δύσκολο είτε πιο. Δεν θέλω να πω ότι είναι δύσκολο ή εύκολο, αυτό είναι υποκειμενικό. Προφανώς και θεωρώ ότι είναι απαιτητικό αυτό που κάνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πάρα πολλά μικρά διαφορετικά πράγματα μέσα στη μέρα. Δηλαδή είναι με προμηθευτές και συνεργάτες από το εξωτερικό και στο εσωτερικό, έτσι, που πρέπει να διαφετηθούν. Είναι τα tasks τα οποία έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό αυτό καθ' αυτό. Πρέπει να τα σχεδιάσουμε το αεροπλάνο. Κάθε φορά μπορεί να έχουμε μια εμπειρία, αλλά πρέπει να το ξανασχεδιάσει από την αρχή, αν είναι κάτι καινούργιο. Μετά είναι δοκιμές. Είτε είναι δοκιμές κινητήρων είτε αεροπλάνων, πρέπει να προγραμματιστούν. Υπάρχουν πρωτόκολλα, όπως βλέπετε καμιά φορά και στις ταινίες που είναι κάποιες έτσι πολύ ωραίες ταινίες. Πρέπει να φτιαχτούν οι λίστες, να είναι όλα στη θέση του, στα εργαλεία. Έχουμε τα μαθήματα, τα οποία απευθύνονται σε εσάς. Που, εντάξει, προσωπικά μπορώ να πω ότι είναι λίγο, θέλει να επενδύσει για να γίνει σωστά, αλλά είναι και αυτό ανταποδοτικό. Και ειδικά όταν είναι από κοντά, θα πω, γιατί από απόσταση δεν έχει τόσο ωραίο feedback, είναι λιγότερο, χάνουμε αυτή τη διαθετικότητα και την επαφή. Παρ' όλα αυτά, μένει και το ότι μπορούμε να μιλάμε με εσάς, αλλά και το ότι μπορεί αύριο μεθαύριο να συνεργαστούμε. Το οποίο είναι και πολύ ευχάριστο. Πέρα από χρήσιμο, τι άλλο έχουμε. Έχουμε τα κλασικά γραφειοκρατικά που πάντα υπάρχουν σε ένα τέτοιο. Αυτά σε πέρα, Περικλή. Άσε σε πέρα αυτά τα γραφειοκρατικά. Να σου πω κάτι, παιδιά. Μην νομίζετε ότι η έρευνα είναι τόσο εύκολη στην Ελλάδα. Θα σας πω, για κάθε μία ώρα έρευνα στον εργατό μου και τη δικιά μου, αφαιρώ τουλάχιστον 10 λεπτά για γραφειοκρατικές διαδικασίες με τον Έλκη. Τελεία. Έλκη. Γνώριμο σε εμάς αρκετά. Γενικότερα. Υπάρχουν έτσι γραφειοκρατικές διαδικασίες που είναι. Βέβαια, γι' αυτό το λένε και δουλειά. Δεν μπορεί να σε αρέσουν όλα. Πρέπει κάτι να. Αλλά και πάλι, καμιά φορά είναι λες, όχι πάλι αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Και προφανώς, ναι, όσο ανεβαίνει κάποιο διοικητικά, ο διευθυντής, ας πούμε, του εργαστηρίου, προφανώς όλα αυτά τα ζει πολύ περισσότερο από εμάς. Και γι' αυτό και άλλωστε, σε έναν βαθμό, μας προστατεύει από το να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί αν κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, δεν θα γίνει δουλειά. Θυμάσαι και τη φράση με το τηλέφωνο. Που το σπάσα, ζατήλα μου στο ΚΕΔΕΚ. Τι είχε γίνει, 9 έκρηξη. Υπάρχει πολλή ένταση και είναι καλό να υπάρχει ένταση. Δηλαδή, με την έννοια ότι καμιά φορά αυτό που. Νομίζω ο κύριος. Ναι, κύριος, δεν το είπες. Αν μπει κάποια κάμερα, θα νομίζετε ότι μας ελέγχουν. Δηλαδή, ότι έχει μπει κάπου σε ένα strategy game και μας κουνάει. Τακ, μας στέλνει από εδώ και από εκεί. Σαν να μας κάνει micro από κάπου από ψηλά. Και όμως είναι επειδή έχουμε βρει μια ροή, έχουμε τους ρόλους μας και. Όλα αυτά παραλληλοποιούνται και τρέχουν όπως πρέπει. Γι' αυτό και η ένταση είναι καλή. Δηλαδή, τη βλέπεις και είναι παραγωγική, δεν είναι χύμα. Γι' αυτό και τουλάχιστον με τα δικά μας κριτήρια αποδίδει. Σίγουρα. Αποδίδει και σε budget, έτσι. Συγγνώμη λίγα για να κορίσουμε τα παθήντα. Αποδίδει και σε budget, έτσι. Δηλαδή, προγράμματα τα οποία συντηρούν για τουλάχιστον 4 χρόνια θα μπορούν να συντηρούν τουλάχιστον 15 μηχανικούς. Με παιδιά τα οποία κάνουν και το διδακτορικό τους και παίρνουν κάθε μήνα
κανονικά λεφτά. Έτσι, μια πολύ καλή αμοιβή. Σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον που κάνουν και την τρέλα τους. Δεν κουβέρεις Μαθήνα, συγγνώμη. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έτσι δίνεται κίνητρο. Μας έχετε αναφέρει φιλικό περιβάλλον μισθολογικά, δηλαδή γιατί κάποιος να μην θέλει να εργαστεί εν τέλει στο LFMT. Και επίσης αναφερθήκατε σε διάφορα άλλα προσόντα, όπως είναι για παράδειγμα η συνέπεια, η διαχείριση χρόνου. Γενικά επενδύεται στα soft skills, θα τα κοιτούσατε σε έναν υποψήφιο για να μπει στο LFMT. Εγώ προσωπικά, πάντοτε κάνει ένα prescreening ο Περικλής και ο Παύλος. Έτσι σου ρωτάω και τα λοιπά. Αλλά εγώ προσωπικά, ίσως να εκπλαγείτε, δεν κοιτάζω να έχει 9 και 9,5 το παιδί, ας πούμε, τυχείο. Κοιτάζω να είναι επικοινωνιακός, να μην έχει αυτό το βλέμμα το απλά να σε κοιτάζει και να είναι κάπως έτσι, να σε κοιτάζει στα μάτια, να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος όταν μιλάει και να μπορεί να ενταχθεί σε μια εβδομάδα, σε μια ομάδα. Προτιμώ να έχω παιδιά τα οποία είναι του 8 ή του 7,5. Ναι, φυσικά στα μαθήματα που έκανα εγώ θα έχω ένα πολύ καλό βαθμό, γι' αυτό και θέλω να έρθουν σε μένα, ούτως ή άλλως. Και στα μαθηματικά επίσης, πολύ βασικό. Κοιτάζω πάντοτε μαθηματικά. Η κλασική ερώτηση είναι τι πήρε μαθηματικά, ένα, δύο, τρία κτλ. Και τι άλλα μαθήματα τώρα καινούργια πήγανε, γράμμοι και άλλοι πράγματα μαθηματικά. Αλλά δεν ψάχνουμε να δούμε τα παιδιά που έχουν από 9 και πάνω. Δεν βάζουν δύο πράγματα καθόλου. Ψάχνουμε να δούμε τα παιδιά τα οποία θα μας εμπνεύσουν ότι έχουν την όρεξη και ευτυχώς Περικλή έχουμε μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, έτσι. 9 στους 10 πραγματικά είναι φοβερά παιδιά, έτσι, χωρίς να είναι από 8 και πάνω. Ναι, ναι. Κυρία, νομίζω ότι έχετε να μας διδάξετε πολλά μαθήματα HR συγκεκριμένα. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που λέτε. Πάρα πολύ όμορφο για τα παιδιά κυρίως. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Αθηνά, υπάρχουν και παραδείγματα εφαρμοσμένα που, εντάξει τώρα, μπορεί να βρέθηκε σε μια κακή μέρα, αλλά βλέπεις άτομα τα οποία έχουν πιο καλές επιδόσεις σε βαθμούς και δεν είναι τόσο εύκολο να αντέχουν σε μια ομάδα. Τώρα δεν χρειάζεται να λύσουμε τους λόγους, αλλά πρέπει να το προσέξει κανένας αυτό, να βάζει το προσωπικό του, ας πούμε, το συμφέρον. Τις προσωπικές του προτεραιότητες, συγγνώμη, κάτω μόνο από αυτές τις ομάδες. Πρέπει να βάζει την ομάδα μπροστά. Και ένα σλόγγαν που έχουμε έτσι και λειτουργεί πολύ σωστά είναι ότι όταν θέλουμε να βάλουμε ένα στόχο, είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε όλοι για έναν, ας πούμε. Και ένας για όλους. Και δουλεύει πολύ καλά αυτό. Αρκεί να είσαι εγκατεστημένος, να έχει το κοινό στόχο και να τον κυνηγήσεις. Πολύ σημαντικό. Να πω και εγώ στην Αθηνά. Να σου πω ένα παράδειγμα. Αθηνά, ας πούμε, και ο Περικλής και άλλοι συνεργάτες έχουν γράψει προτάσεις μόνοι τους και τις έχουν πάρει εργαρευνητικά, έτσι. Projects δηλαδή, έτσι, προτάσεις. Μικρά, μεγάλα ποσά έχουν πάρει. Και τι γίνεται, λένε το εξής. Δεν θα είναι για τον Περικλή τα λεφτά όλα. Δεν θα είναι για τον Κύρο τα λεφτά όλα. Τα μοιράζουμε έτσι κάτω, διότι πρέπει να υπάρχει αυτή η συνέστηση της ομάδας και δεν θα πούνε, α, εγώ γράφω προτάσεις και χάνομαι και κουράζομαι και εσύ δεν κάνεις τίποτα. Έχουμε μπει όλοι σε ένα κλίμα να προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα με τις ικανότητες που έχουμε για να βοηθήσουμε όλοι, όλους. Αυτό το πράγμα κάνουμε. Είναι δηλαδή σαν ένα κοινόβιο, θα έλεγα εγώ, σαν ένα. Πώς ήταν ο αναρχοκαπιταλισμός, έχεις ακούσει την Καλιφόρνια για τον αναρχοκαπιταλισμό? Ψάξε λίγο και θα δεις. Ψάξε λίγο και θα δεις. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι λοιπόν ότι και από αυτά που μας λέτε καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή ότι μπορούν να εξελιχθούν και σαν χαρακτήρες μέσα στο εργαστήριο. Επομένως, θα θέλατε έτσι να μας πείτε ποιες είναι οι προοπτικές επαγγελματικής αλλά και προσωπικής εξέλιξης μέσα στο LFMT. Πιστεύω ότι θα ενδιαφέρει το κοινό να ακούσει. Πρώτο Περικλής που είναι πιο νέος και μετά και εγώ θα σας πω. Mm-hmm. Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, πρέπει να. Ναι, και προσωπικής. Mm-hmm. Καλά, προσωπικής δεν το συζητώ. Σε οποιοδήποτε αντικείμενο και να ασχοληθεί κανείς, δεν στο σαν με τόσο εισαγωγικό πρωταθλητισμό. Αν το ζεις και το δουλεύεις κάθε μέρα, θα εξελιχθείς. Δηλαδή, καταρχάς τα technical skills, είναι βέβαιο ότι η εξέλιξη θα είναι τεράστια σε οποιοδήποτε αντικείμενο και δεν μιλάμε, είτε προγραμματισμό, είτε μιλάμε για CAD, σχεδιασμό δηλαδή, είτε για CFD και όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης, σίγουρα μαθαίνεις να δουλεύεις με άλλους. Δηλαδή, υπήρξαν και άτομα τα οποία όταν μπήκαν στην ομάδα ήταν λίγο πιο διστακτικά. Μπήκαν γιατί είδαμε αυτό το τυφλόγ, αυτό το potential, αλλά δεν είχαν ακόμα φορμαριστεί. Εντάξει, δεν κοιτούσαν. Δηλαδή, στα μάτια καμιά φορά ήταν, κοιτούσαν και λίγο στο πάτωμα. Μην είμαστε υπερβολικοί. Αλλά όμως, χωρίς πλάκα, μετά από ένα σημείο, όταν δουλεύεις και συνεργάζεσαι και βλέπεις ότι πιστεύεσαι και τον εαυτό σου και τους γύρω σου, πραγματικά εξελίσσεσαι και είσαι σε μια θέση να γίνεις επαγγελματίας. Δηλαδή, και αυτό δεν είναι μόνο στο τεχνικό κομμάτι, είναι και στο επικοινωνιακό και στα σκύλια που ανέφερες.
σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή, γίνεσαι επαγγελματίας. Είναι πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου. Τουλάχιστον σε ό,τι συνεργασία βλέπουμε μέχρι τώρα, έτσι, και μπορούμε να κρίνουμε και εμείς από την πλευρά μας όλο αυτό που συμβαίνει. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι είτε άτομα τα οποία τελειώσαν διπλωματική, συνεργάστηκαν για μικρότερο χρονικό διάστημα, είτε διδακτορικά και κυνήγησαν κάποια καριέρα, είτε στην Ελλάδα είτε εξωτερικό, βρήκαν κατευθείαν δουλειά. Δηλαδή, με τους περισσότερους και τις περισσότερες έχουμε και φιλικές σχέσεις και βλέπουμε ότι είναι σε πόστα τα οποία δεν συμβιβάστηκαν. Αυτό θέλαν, αυτό πετύχαν. Έτσι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με την γενικότερη αβεβαιότητα έτσι που υπάρχει. Εγώ τώρα μπήκα το 8, τελείωσα το 13 σχολή. Όταν μπήκα δεν είχαμε τόσο αβεβαιότητα. Όταν βγήκα ήταν πιο έντονο. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός, είναι πολύ διάχυτο αυτό το στοιχείο της αβεβαιότητας. Και τελειώνουν άτομα τη σχολή τους και λένε τώρα πώς θα κάνω, τι θα κάνω. Το να έχεις περάσει ένα στάδιο στο οποίο πιστεύεις απόλυτα τις δυνάμεις σου, μπορείς να συνοηθείς με ανθρώπους σε επαγγελματικό επίπεδο και μπορείς να πάρεις ένα πρόβλημα και να το πας μέχρι τέλους, σου δίνει έτσι ένα στοιχείο το οποίο, εντάξει, δεν μηδενίζει, αλλά μειώνει πάρα πολύ αυτή την αβεβαιότητα. Και σε κάνει να είσαι πολύ πιο σίγουρη και σίγουρος για το τι θες να κάνεις συνέχεια. Και να μπορείς να πιστεύεις ότι θα το πετύχεις κιόλας και να το πετύχεις εν τέλει. Πολύ όμορφα λόγια. Να σπυρώσω κάτι εγώ που είναι. Ναι. Αυτό που βλέπω τα παιδιά που κάνουν διπλωματική ή δουλεύουν σε πάνω σε λίγο διδακτορικό και φεύγουν είναι ότι μαθαίνουν να παίρνουν το ρίσκο. Δεν πάνε μια συντηρητική προσέγγιση βήμα-βήμα αυτή ή της ευρωπαϊκής προσέγγισης, το πούμε έτσι. Όντας όλοι μας στην Ευρώπη, έτσι, και χρηματοδοτούμε την Ευρώπη, έχουμε περάσει ένα πνεύμα αμερικάνικο. Πάρ το ρίσκο. Δηλαδή, δεν θα φοβηθεί ένας συνεργάτης να πει αμάν έσπασα εκείνο, έκανα τα άλλο, και δοκιμάσαμε. Δεν πέτυχε, πάμε παρακάτω. Έτσι. Εντάξει, καμιά φορά κάνουμε και άλλα μπουρί σε έναν συνάδελφό μας, σε έναν συνεργάτη που πήρε, ας πούμε. Μην τον δώσει. Έκανε ένα αεροπλάνο, και μπαστήξε και εγώ δεν ξέρω τι και πήγε άπατο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά νιώθουν, μαθαίνουν να παίρνουν το ρίσκο, γιατί βλέπουν ότι από το ρίσκο θα μπορέσουν να κάνουν πράγματα. Και το άλλο που βλέπω είναι ότι όταν ακόμα, ένα παιδί ακόμα και διπλωματική μόνο να έχει κάνει, όταν λέει ήμουν στην ομάδα αυτή, ήμουν σε αυτό το εργαστήριο, το οποίο πλέον έχει γίνει, μην το πω brand name, θα είναι πολύ τραγικό, αλλά έχει ένα όνομα στα μη επανδρομένα, κατευθείαν αποκτά και, και ένα καλό momentum. Σου λέει, ήρθα από εκείνο το εργαστήριο που κάνουν αυτή η τρελή, ήταν ο Πλάρα και τα λοιπά στην Ελλάδα, τα drones λένε, δεν λένε τα drones και τα λοιπά, το ένα το άλλο, και οπότε δημιουργεί αυτό το πράγμα. Αλλά όσοι έχουν κάτσει και έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν μέσω διδακτορικού και χωρίς διδακτορικό κάποιοι, έχουν τελειώσει το πτυχίο τους, έχουν πάει στρατιώτες και έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία κανονικά προς την πατρίδα, γυρνάνε και δουλεύουν ως μηχανικοί, δεν θέλουν να φύγουν. Δηλαδή πραγματικά τους αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, είναι, γιατί κάνουν κάτι που στην Ελλάδα δεν γίνεται άλλο αυτό πράγμα. Mm. Πραγματικά. Όπως και η ASAT. Υπήρχαν και άλλες ομάδες, δεν ξέρω αν το ξέρεις Αθηνά, χρόνια τώρα αεροναυτική στα άλλα πανεπιστήμια. Η ASAT εμφανίστηκε το 2016 και πάτησε σε διεθνείς διαγωνισμούς όλες τις ομάδες ελληνικές. Έτσι. Ήρθε πρώτη, πρώτη εμφανιζόμενη και πρώτη. Οι ομάδες που έχουν παράδοση. Ναι, και πρώτη στα Βαλκάνια, έτσι. Εντάξει. Engineering rules, Αριστότελ. University of Thessaloniki. Έτσι. Είμαστε περήφανοι. Ναι, και εμείς. Και εμείς, πόσο μάλιστα που σας έχουμε και σαν σύμβουλος γενικά σε κάθε μας βήμα. Και γενικώς αναφερθήκατε σε αυτή τη βιομηχανία, λοιπόν, στη βιομηχανία της αεροναυτικής. Είναι ανταγωνιστικός εν τέλει αυτός ο κλάδος στην Ελλάδα? Για τα UAVs είναι. Και θα γίνει, για την ακρίβεια, να πιο σωστό. Θα γίνει. Το είπε πολύ ο Περικλής πριν από μισή ώρα και. Η Ελλάδα είναι η πιο συμβατή χώρα για να εφαρμοστούν τεχνολογίες στο UAVs. Έχει θάλασσα, έχει ακτές, έχει βουνά, έχει πεδιάδες, έχει σύνορα, έχει κίνηση στο Αιγαίο, έχει κοιτάσματα που μπορεί υπάρχουν από κάτω, που υπάρχουν από κάτω. Είναι πραγματικά η πιο συμβατή χώρα για την εφαρμογή της τεχνολογίας, της ανάπτυξης τεχνολογίας στο UAVs. Και μάλιστα είχα διαβάσει παλιά μια έκθεση των Ευρωπαίων, οι οποίοι λέγανε ότι αν αναπτυχθεί κάπου καλά η τεχνολογία του UAVs, θα πρέπει να είναι στην Ελλάδα. Και είχε όλα αυτά τις παραμέτρους, και οι οποίες καθιστούν την Ελλάδα μια χώρα απόλυτα συμβατή στη χρήση των UAVs. Και επειδή ακριβώς δεν είναι καμιά τεχνολογία, μάλλον
οι υποδομές για να αναπτυχθεί αυτή η τεχνολογία σε μεγάλο μέγεθος, να κάνουμε δηλαδή εργοστάσια που να παράγουμε UAVs, δεν είναι πάρα πολύ ακριβές. Τα components είναι ακριβά. Και εδώ να κάνουμε να ρίξουμε μια παράδειγμα σε περικλή και στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Δηλαδή δεν είναι μόνο μηχανολόγοι, έτσι. Είναι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, οι αδελφοί που λέμε εμείς, έτσι. Οι αδελφοί μηχανικοί, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να πετάξουμε. Τι εννοώ, δεν πετάμε εμείς σχοινιά και καλώδια και σύρματα. Φεύγει, αναλαμβάνει ο ηλεκτρολόγος μηχανικός το control από μακριά, να φύγει το σήμα, να πάρει την εικόνα, όλα αυτά τα πράγματα, το κομπιούτερ μέσα στο αεροπλάνο, έτσι. Πιστεύω ότι στα UAVs θα υπάρξει ένα πολύ μεγάλο boom στην Ελλάδα. Ήδη θα έχετε διαβάσει ότι εμφανίζονται διάφορες εταιρείες οι οποίες σχεδιάζουν UAVs ή λένε ότι σχεδιάζουν UAVs, πουλάνε UAVs, φέρνουν UAVs στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι κάποιοι από εσάς και κάποιες από εσάς θα προλάβετε να μπείτε σε εταιρείες, γιατί και εταιρείες που δεν κάνουν UAVs ζητάνε και μας λένε και εμάς, φέρτε μας μηχανικούς, παιδιά που ξέρουν να ασχολούνται με UAVs, να σχεδιάζουν ή να κάνουν το τεκλήσιο, τα κουπόνες στα ηλεκτρονικά. Το ξέρει καλά και ο Περικλής, ήδη κάποιες εταιρείες του κάνανε, στο προφίλ του έβλεπε ποιοι το βλέπουν και του κάνανε επαφές στα τμήματα του HR των εταιρεών αυτών. True story. Αλλά ο Περικλής πιστό στο LFMT. Εντάξει. Γιατί αφού είναι αρχηγός εκεί πέρα μέσα, εννοείται. Τι να πάει τώρα. Καταρχήν να σου πω κάτι, Αθηνά μου. Δεν υπάρχει πιο ωραία πράγμα να έρχεσαι 10 η ώρα χαλαρός, 10:30, να φεύγεις βέβαια 9 το βράδυ. Να φεύγεις όμως 9 το βράδυ, έτσι. Γιατί πραγματικά σου αρέσει. Και να διαμορφώνεις εσύ τον τρόπο και το ωράριο δουλειάς του. Όχι αυτό το πιεστικό 8 ώρα να χτυπήσω κάρτα. Μπορεί ο Περικλής και όλοι μας δουλεύουμε διπλάσια από αυτά το ωράριο σε μια βιομηχανία. Αλλά με το χρόνο που θέλουμε εμείς, δηλαδή στο range που θέλουμε εμείς, έτσι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα αυτό. Α, τώρα είναι ακόμα στο ΚΕΔΕΚ. Και άμα δεν είχε το podcast, πάλι θα ήταν στο ΚΕΔΕΚ ο Περικλής και τα άλλα παιδιά. Απλά τους έδιωξε για να μην είναι φασαρία, διότι είμαστε και λίγο φασαριατζίδες εκεί πέρα. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Οπότε λοιπόν, σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ξανά την ιδιαίτερη σχέση που έχουμε εμείς με το εργαστήριο και να πούμε ότι ο κύριος Παναγιώτου είναι επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας και ο κύριος Ιάκυνθος είναι επιστημονικός επιβλάπων της ομάδας. Και πολύ σημαντικό είναι ότι πέρα από την τεχνική υποστήριξη σε ό,τι χρειαστούμε, πάνω απ' όλα έχουμε υποστήριξη και σαν άνθρωποι. Έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικά στις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί βλέπουμε ότι και εσείς επενδύετε σε αυτές με την ομάδα μας. Καλά, φυσικά. Καλά, πρώτα. Όταν βλέπουμε ότι κάνετε κάτι το οποίο πετυχαίνει, είναι και για μας έξτρα πιο απλά κίνδυνο. Είναι ευθύνη να πρέπει να ανταποκριθούμε. Δεν γίνεται εσείς να έχετε μπροστά και εμείς να είμαστε χαλαροί και δεν πειράζει. Και σε έναν βαθμό, αυτό που είπαμε πριν, στην τομή του εργαστηρίου, πώς είναι σε σχέση ο διευθυντής, ας πούμε, με σχέση με τους υπόλοιπους, που πρέπει να μπαίνει μπροστά και να παίρνει κάποια γραφειοκρατικά έτσι, βάρη. Έτσι είναι και εδώ. Πρέπει να. Αναγκαστικά δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε κι εμείς. Αισθάνομαι κι εγώ υποχρέωση να μπαίνω μπροστά, να κάποια πράγματα να φεύγουν από εσάς και να μπορείτε να τρέξετε. Αλλά πέρα από την ευθύνη, Γιώργο και Αθηνά και τα υπόλοιπα παιδιά την ομάδα, είναι και για μας μεγάλη ευχαρίστηση. Γιατί. Όχι απλά ανταποκρίνεστε, όχι απλά δεν το βλέπετε χαλαρά. Έχετε μια προσέγγιση που δεν είναι, ας πούμε, φοιτητική. Έχετε ένα τρόπο επικοινωνίας και με τις εταιρείες και μεταξύ σας. Ακριβώς επειδή έχετε ένα φοβερό στόχο και έχετε μπει στην αυτήν την ομάδα εθελοντικά, έτσι, γιατί πιστεύετε σε αυτό το στόχο, ίσως επιμέρους στόχους που ενδεχομένως βάζετε τα project, που σας επιτρέπει να βγαίνετε από τη φοιτητική νοοτροπία. Καμιά φορά είστε πιο επαγγελματίες και από ανθρώπους που δουλεύουν σε εταιρείες και όχι ένα-δύο χρόνια. Και είναι φοβερό και για μας, δηλαδή. Είναι, παίρνουμε και εμείς από αυτό, προφανώς. Αν και άμεσα, ας πούμε, δεν μπορεί να δει κάποιος κέρδος, αλλά είναι αυτό ίσως πιο σημαντικό κέρδος. Συν του ότι όλες αυτές τις δεξιότητες που έχετε, αύριο μεθαύριο, αν συνεργαστούμε σε οποιοδήποτε επίπεδο, είστε έτοιμες και έτοιμοι. Έχετε ψηθεί με το παραπάνω, ας πούμε. Αυτό είναι, Περικλέ, που είπες. Αυτό που είπες είναι στην ουσία και εμείς κερδίζουμε, έτσι. Να το δούμε λιγάκι ωφελημιστικά. Μηχανικοί είμαστε, κοιτάμε το όφελος ποιο είναι, έτσι. Το λέμε τελείως κοινικά. Είμαστε μια ελεύθερη χώρα και μιλάμε και το κέρδος μέσα, έτσι. Τι κερδίζουμε. Κάποια παιδιά έρχονται και επανδρώνουν, στελεχώνουν την ομάδα μας. Μην λέω παντρώνουν, στελεχώνουν την ομάδα μας, έτσι. Οι πρώτοι που ήταν στην ASAT, τα παιδιά, πώς είναι που ήρθαν, Περικλή, τρεις είναι από την πρώτη ASAT που είχαν έρθει. Τρεις. Τρία άτομα, ναι.
Τώρα, και τώρα έχουμε ένα καινούργιο, δεν έχουμε τώρα που ήρθε από την ASAT. Περικλή. Ναι, τον έχουμε. Έχουμε και άλλοι. Οπότε πώς αισθάνεστε για τα επιτεύγματα της ομάδας μέχρι τώρα, για τη δουλειά που, για το έργο που παράγει η ομάδα, αλλά και πού θα θέλατε να δείτε την ομάδα να φτάνει. Η δικιά σας, η ομάδα, η ASAT. Κινήσει, ναι, ο κύριος Ιάκηδος, γιατί εγώ ανέλαβα εδώ και 1,5 χρόνο. Οπότε μέχρι τώρα επιτεύγματα δεν θα τα οικειοποιηθώ. Απλά θα τα ξεπεράσουμε, έτσι. Εννοείται, παιδιά, ότι τα επιτεύγματα είναι σε διαγωνισμούς όπου εκεί θα φέρει την πρώτη θέση. Και αυτό που λέει και στον Περικλή και το έκανα και εγώ όταν είχα, low profile προς τη στιγμή. Δηλαδή, ναι, έχετε, βλέπω, κάνετε πολύ καλά post γενικά στα social media. Πολύ ωραία, έχουν πολύ science μέσα, μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ engineering έχουν μέσα, πολύ μου αρέσει. Θα κάνετε το bam όταν θα πιάσετε μια καλή θέση σε διαγωνισμό. Mm-hmm. Εκεί πραγματικά χτυπήστε αλίπητα. Τώρα απλά γιατί είστε ένα low profile, έτσι. Και φυσικά, εντάξει, έχετε ανάγκη και από τις χορηγίες. Νομίζω ότι φαίνεστε πόσο δυναμική ομάδα είσαστε, φαίνεται πόσο συγκροτημένη ομάδα είσαστε, αλλά ειλικρινά φροντίστε ένα ακόμα achievement να πάρετε, να πετύχετε όπως είχαν πετύχει και το 16 τα παιδιά που πήγανε, έτσι, κάτι αντίστοιχο και μεγάλο, είτε θα είναι στην Αμερική ή στο virtual που θα γίνει στην Αμερική, εν πάση περιπτώσει, είτε θα είναι στην Ευρώπη. Συνιστώ να στοχεύετε στην Αμερική πάντοτε. Εκεί είναι η χώρα που δίνει ευκαιρίες στους νέους και στους τρελούς ανθρώπους, έτσι. Όχι στη γραφειοκρατία της Ευρώπης και της Ελλάδος. Αμερική, παιδιά, ακούστε με πραγματικά. Εκεί είναι τα πάντα τα οποία είναι διαφορετικά. Εκεί είναι το μοντέλο που ακόμα 25 χρονών να είσαι ηλικιακά, αν είσαι καλός, θα γίνεις καθηγητής κατευθείαν. Δεν θα έχεις αυτό το ηλικιακό που υπάρχει στην Ευρώπη και αμάν, αμάν και αυτά και ξέρω εγώ και τώρα και το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, φροντίστε να πετύχετε ένα δυνατό achievement, έτσι, και σε ένα διαγωνισμό για να καθιερωθείτε όπως είχαν ακουστεί πάρα πολύ το 2016 οι πρώτοι που είχαν κάνει την ASAT. Και ήδη να το πω. Περικλή, συγγνώμη λίγο. Όπου τους έλεγα όταν πηγαίνανε να πετάξουν τότε, πάλι τηλέφωνα. Δεν τους έλεγα λαγούμια, κάτι άλλο τους έλεγα. Μη τυχόν και γυρίστε χωρίς κάτι. Μη τυχόν. Ναι. Γιώργο, να κάνουμε τις δραστηριότητές σας έτσι ένα spoil, δηλαδή να... Και ήδη τα παιδιά, πέρα από τους διαγωνισμούς, γιατί είπαν καλοί διαγωνισμοί, αλλά κάθε δύο χρόνια δεν θέλουμε να περιμένουμε, θέλουμε να είμαστε πιο γρήγοροι, να ψάχνουμε λίγο παραπάνω. Έχουν στις καρδιά, πέρα από τους διαγωνισμούς πυραυλικής και στην Αμερική και στο Cargo Challenge, έχετε και κάποια project, όπως είναι για παράδειγμα το Solar UAV, που εντάξει, στην Ελλάδα, πέρα από κάποιες προσπάθειες, φιλότιμες προσπάθειες σε ιδιωτικό επίπεδο, δεν έχει γίνει κάποια συντονισμένη ενέργεια, δεν βρίσκουμε κάτι. Και είπα τα παιδιά, θέλουμε αυτό. Και έχουν πάει μπροστά, έχετε κάνει low profile, είπαμε, το αφήνουμε εδώ, έχετε κάνει μια πολύ καλή μελέτη και πραγματικά περιμένουμε θαύματα σε όλα αυτά. Και στο μικρό το αερόχημα που έχετε και στις ομάδες. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να ομαδοποιήσεις τη Σελήνη και τα υπόλοιπα, πυράβλους, να το πούμε. Πυράβλους ψηλής ισχύος που πραγματικά όταν όλα αυτά βήμα-βήμα θα υλοποιηθούν, πιστεύω θα έχετε πολύ όμορφα πράγματα να δείξετε. Σίγουρα. Και τα παιδιά συνεχώς προσπαθούν για αυτά και είναι νομίζω και το πιο σημαντικό, που παρόλο το προπτυχιακό επίπεδο συμπεριφέρονται σαν επαγγελματίες τόσο σε γνώσεις όσο και στη συμπεριφορά την ίδια τους μέσα στην ομάδα. Μπορούμε νομίζω και σε αυτό το σημείο, εφόσον έχουμε και αρκετές ερωτήσεις, να προχωρήσουμε σε αυτές, αν είσαι σύμφωνος, Γιώργο. Ναι, μπορούμε να προχωρήσουμε στη φάση των ερωτήσεων. Θα ήθελες να... Εγώ σκοτεινιάζω απλά, παιδιά. Σκοτεινιάζω σιγά σιγά, γιατί είμαι στο μπαλκόνι και γίνομαι. Λοιπόν. Δεν πειράζει, μια χαρά είστε και τώρα. Οπότε, Γιώργο, θα ήθελες να θέσεις την πρώτη ερώτηση. Ωραία, ναι. Αναφέρθηκε προηγουμένως μία πατέντα για τα κασάρια των στρογγυλομηχανών και των αρρυθμάτων για την βελτίωση των χαρακτηριστικών πτήσης. Εδώ αναφέρει το παιδί που έχει κάνει την ερώτηση, αν μπορείτε να επεκταθείτε πάνω σε αυτό. Ναι, εντάξει, το παιδί που έκανε την ερώτηση λίγο τα μπέρδεψε.
Μιλάμε για, είναι μια πατέντα η οποία χρηματοδοτήθηκε από γερμανική εταιρεία, από την εταιρεία MTU Aeroengines, η οποία κάνει parts και ολόκληρους κινητήρες πολιτικών και μαχητικών αεροσκαφών. Στην ουσία μιλάμε για ένα λάκτη θερμότητος, ο οποίος μπαίνει στο exhaust nozzle, δηλαδή μπαίνει στο πίσω μέρος του αεροπορικού κινητήρα, όπου περνάνε τα καυσαέρια από εκεί πέρα μέσα από τον λάκτη θερμότητος, ζεσταίνει τον αέρα που κυκλοφορεί μέσω αλλάκτικη θερμότητας, το δευτερεύον ρευστό όπως λέμε, και το ξαγυρνάει πίσω μπροστά στο θάλαμο καύσης για να πετύχει καλύτερη καύση, για να αυξήσει την εθαλπία εισόδου μέσα στο, το πω πολύ απλοϊκά, μέσα στο θάλαμο καύσης, σε συνδυασμό με το CBST που υπάρχει εκεί πέρα. Αυτή είναι μια πατέντα στην οποία δεν εμπλέχτηκε η ομάδα των UAVs. Είναι μια πατέντα που εμπλεχτήκαν άλλοι συνεργάτες μου μηχανικοί που έχουν, στοχεύουν στους αεροπορικούς κινητήρες. Πολύ ωραία. Επόμενη ερώτηση γενικώς είναι πόσα άτομα και από ποιες ακαδημαϊκές βαθμίδες απασχολεί το LFMT και επίσης αν κάποιος είναι μηχανολόγος μπορεί να απασχοληθεί στο LFMT. Περικλή, πες εσύ. Θα ξεκινήσω εδώ το που έχω το κεδάκι μπροστά μου και να προσπαθώ να βλέπω με τις φάτσες. Θα ξεκινήσω από πάνω προς τα κάτω, να το πούμε έτσι απλά. Καταρχάς, υπάρχουν καθηγητές, προσωπικό ΔΕΠ δηλαδή, οι οποίοι συντονίζουν τις ομάδες. Σε κάποιον ή κάποια που δεν είναι ξεκάθαρο, αυτές οι ομάδες τι είναι. Είμαστε επαγγελματίες, πληρωνόμαστε κανονικά στα project τα οποία απασχολούμαστε. Ωστόσο, δεν είναι κάποια εταιρεία. Δεν είμαστε εταιρεία και δεν είμαστε, να το πω έτσι, ούτε freelancers, αλλά παγόμαστε σε ερευνητικές ομάδες, σε πανεπιστημιακά εργαστήρια. Οπότε αυτό σημαίνει ότι κάθε εργαστήριο έχει έναν υπεύθυνο καθηγητή που κάνει το management του εργαστηρίου, δίνει τη γραμμή, το κλασικό αυτό που συνεπάγεται με το management, δίνει τη γραμμή, το όραμα, τον τρόπο ενδεχομένως με τον οποίο θα συμπεριφέρει τη ομάδα και το καθεξής. Άρα πρώτα-πρώτα και χρονολογικά, να το δει κανείς, έτσι ξεκίνησε. Μετά είναι αυτό το οποίο ιδιότητα η οποία έχω και εγώ προσωπικά του μεταδιδακτορικού, του postdoc, το οποίο τι είναι. Έχει τελειώσει το διδακτορικό, αλλά δεν έχει αλλάξει πρακτικά τίποτα. Δηλαδή, έχει τελειώσει το διδακτορικό, έχω τελειώσει το διδακτορικό μου, έχω κλείσει ένα κομμάτι έρευνας που μου άρεσε πολύ, το έβαλα σε μια σειρά. Και από εκεί και πέρα τώρα είμαι ελεύθερος να κάνω όλο αυτό το ίδιο πράγμα, χωρίς να σκέφτομαι αν θα πρέπει να παραδώσω κάποια διατριβή ή αν θα πρέπει να μπει σε κάποιο πλαίσιο. Είναι απλά λίγο πιο ανοιχτό το μυαλό και ίσως έχω και πιο πολύ χρόνο για να κάνω και τέτοιου είδους οργανωτικές ή γραφειοκρατικές εργασίες. Το οποίο είναι καλό, γιατί δεν είναι ακόμα και σε τέτοιες ηλικίες που είμαστε τώρα, γιατί εγώ προσωπικά είμαι 30, ένας που είναι στην ηλικία σου, Αθηνά ή Γιώργο, που είναι 20-22 χρονών, αντελώς διαφορετικά τα βλέπει τα πράγματα. Έχει παραπάνω τρελές ιδέες ή πολύ περισσότερο ενδεχομένως και όρεξη για σκληρή δουλειά. Οπότε είναι πιο εύκολο να υπάρχει μια ομάδα από κάτω εντός εισαγωγικών που να κάνει αυτές τις δουλειές και πιο πολύ να βλέπω κάποια αποτελέσματα που λόγω εμπειρίας μπορώ να τα κρίνω καλύτερα ή να οργανώσω ένα task. Μετά είναι τα παιδιά που κάνουν διδακτορικό και που βγάζουν όλη αυτή τη δουλειά. Δεν είναι πάντα μόνο τεχνική δουλειά και αυτή ανάλογα με τη σειρά παλαιότητας έχουν φτάσει σε ένα σημείο καμιά φορά να ξέρουν πάρα πολλά πράγματα και να είναι ικανοί να οργανώσουν από την αρχή πάλι το οτιδήποτε ή να συντονίσουν το οτιδήποτε. Και φυσικά πάλι έτσι χωρίς να έχουν την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα απασχολούμε πάλι τυχιούχους, διπλωματούχους ανώτης εκπαίδευσης οι οποίοι δεν κάνουν διδακτορικό, αλλά συνεργάζονται κανονικά με εμάς. Να πω τώρα, να καλύψω και την ερώτηση του Πολυτεχνείου. Γενικά έχουμε από πολυτεχνικές σχολές, κυρίως ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων. Αν και ένας από τους καθηγητές μας που συντονίζει χημικός μηχανικός δεν έχει το background, δεν έχει τελειώσει. Ναι. Από τους συνεργάτες. Από εκεί και πέρα. Να πούμε και το όνομα των καθηγητών που συνεργαζόμαστε. Του αδέλφου μου. Είναι ο Γιώργος Σαββαΐδης από τον κατασκευαστικό τομέα, όπου με την ομάδα του, συνεργασία με τη δικιά μου, πιο πολύ ομάδα, το αναλαμβάνει το detail.
design phase, δηλαδή στην ουσία αρχίζει και φτιάχνει, βλέπει τη δομική, την αντοχή της δομής του αεροπλάνου, του UAV και κοιτάζει πώς θα υλοποιηθεί με σύνθετα υλικά. Είναι ο Πάνος Εφρελής, ο οποίος με τη δικιά του ομάδα είναι ο κοντρολάς της υπόθεσης. Κάνει το control, ας πούμε, και κοιτάζει πώς θα προγραμματιστεί ο autopilot για μικρά συστήματα, όχι για μεγάλα, για μικρά συστήματα. Είναι μετά η ομάδα δύο ηλεκτρολόγων μηχανικών συναδέλφων, του Μανώλη του Κριεζή και του Τριανού του Γιούλτση, οι οποίοι στην ουσία έχουν να κάνουν με τις εκπομπές των ραδιοκυμάτων, με το πώς συμπεριφέρεται ο σκάφος όταν εκπέμπει ή όταν δέχεται ραδιοκύματα. Ξεχνάω κανέναν περικλή. Είναι από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο ο Ζήνων Βλαχοσέργιος, που αυτοί είναι που ξεκινήσανε και συνεχίζουν, γίνουν καθηγητές άλλα πανεπιστήμια, αλλά συνεχίζουν εργασία για τους αεροπορικούς κινητήρες, μαζί με τον Δημήτρη τον Μιστριλή από το Διεθνές Πανεπιστήμιο, μηχανολόγοι, μηχανικοί και οι δύο. Έχουμε κανένα άλλο καθηγητή. Η βασική μας εργασία, ναι. Το κόρο, ας πούμε. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Ένας χώρος που είναι, ξέρω, κάθε φορά μαζεύονται 3-4 καθηγητές με τα παιδιά, τους συνεργάτες κτλ. Ξεκινάει το πείραγμα, δεν μπορούν αυτοί, δεν ξέρουν αυτοί, αυτοί τους είναι μηχανολόγοι, δεν ξέρουν αυτοί είναι ηλεκτρολόγοι και το καθεξής. Ένα πολύ ωραίο κλίμα, αλλά χωρίς αυτή την πραγματικότητα δεν μπορεί να έχει δουλειά και τις συνέργειες. Έτσι, μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Έτσι, το έχετε δει και εσείς στην ομάδα στην ASAT. Ήδη έχετε από το οικονομικό, έτσι είναι Αθηνά, από που είσαι, από το οικονομικό. Ναι. Βλέπετε, έχουμε το Γιώργο που είναι στους μηχανολόγους και οι λοιποί που είναι και από άλλα τμήματα, η ΠΑΜΑΚ υπάρχει και τα λοιπά από το Παρισμό Μακεδονίας. Δεν γίνεται αλλιώς χωρίς συνέργειες. Εγώ θα ήθελα να έχουμε και ένα ψυχολόγο στην ομάδα μας. Ψυχολογία, διότι αυτά που τραβάμε και τα νεύρα που έχουμε να μας ηρεμεί λιγάκι. Ναι, βέβαια. Αν τώρα θα βάλουμε και αρχιτέκτονα, μάλλον στην ομάδα μας, Περικλή. Έτσι, σου έχω πει. Γιατί θέλουμε και τον άνθρωπο ο οποίος θα κάνει το design κάποιων πραγμάτων, όχι για να είναι ωραία οπτικά στο μάτι, να είναι εύχρηστα από έναν άνθρωπο, να τα μπορεί να συναμπολογεί γρήγορα σε συνθήκες βροχής, ξέρω εγώ, αέρα και ραβρό, να μπορεί να το μοτάρι γρήγορα και το σηκώνει κατευθείαν το αεροπλάνο. Έτσι, το UAV. Θέλουμε και τέτοιους. Όντως αυτό που λέτε το έχουμε παρατηρήσει κι εμείς, ότι μόνο από έναν κλάδο δεν μπορεί να γίνει σωστή δουλειά ή κάτι λειτουργικό. Μία ερώτηση είναι αν έχετε προπτικές για τη μελέτη κινητήρων που μπαίνουν σε πυράβλους. Εμείς ή εσείς, Γιώργο? Εσείς, παιδιά, όχι εμείς. Εσείς. Θα το πούμε στον Γιώργο. Ναι, να σε δώσω ξεκάθαρα. Δεν είναι ο Πέτρος εδώ, ο Δημητρέντης, που είναι ο για τη σφυρόκετρη, αλλά θα έλεγα ότι ό,τι τεχνογνωσία, τουλάχιστον εγώ προσωπικά ξέρω, έχω όχι στην κατοχή μου, με ό,τι τεχνογνωσία είμαι, τέλος πάντων, έχω εξοικειωθεί, προέρχεται από εσάς. Γιατί έχετε αναπτύξει και δικούς σας κινητήρες, τους οποίους τουλάχιστον στην αρχή δεν ήμουν και πολύ πρόθυμος να τους βλέπω να τους δοκιμάζετε, αλλά τελικά τους δοκιμάζετε σωστά και από τα βίντεο που έχω δει τουλάχιστον με ασφάλεια και τα reports που έχετε πολύ ωραία συντάξει με ασφάλεια. Ναι, και γενικότερα αυτό που λέμε rocket science, πώς λέμε ότι το aircraft design θεωρείται ένας κλάδος πολύ απαιτητικός, έτσι και το rocket science είναι πολύ απαιτητικός. Και θα απαντήσω στην ερώτηση τώρα της φίλης του φίλου, ότι η ASAT είναι αυτή που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε τέτοιους κινητήρες, σε βαθμό όχι μόνο να δοκιμάζει το έδαφος, αλλά να τους σηκώνει και στον αέρα. Πράγματι. Περικλή, λες να ανοίξουμε Περικλή και ένα άλλη μια παράλληλη δράση rocket engine και να πάρουμε τα παιδιά και να, όπως κάνουμε τα UAVs με χρηματοδότηση από γύψη και σιγά σιγά να πάμε και στα engines αυτά. Έχει γίνει μια μυστική πρόταση, μια επαφή ήδη. Δεν την ξέρω, γιατί σου εργαστηρίου. Είναι πρόταση, είναι πρόταση, ένα concept. Αν το concept αυτό έχει proof καλό, τότε ναι, θα αναφίβολα μπορούμε. Πάντως μπορώ να πω τα παιδιά του Propulsion, του Rocket, έχουν ήδη ξεκινήσει να κάνουν αιτήσεις. Μάλιστα. Έτσι, μια άλλη ερώτηση είναι τι ταχύτητες μπορεί να αναπτύξει το τούνελ που τέθηκε. Το τούνελ των τεμπών. Η αεροσφύραγγα. Νομίζω εννοεί την αεροσφύραγγα. Ναι, καλαμπούρικα. Περικλεί, νομίζω, πώς θα 35 μετρασεκόν στο στενό το cross-section. Είναι 20 μετρασεκόν, γιατί έχουμε κάνει αυτές τις προσέγγισεις. Ναι, έχουμε κάνει πιο ωραία ροή, πιο σωστή ροή. Είναι εξαρτάται, παιδιά, τι θέλει κανείς. Εμάς αυτή τη στιγμή έχουμε 20 μετρασεκόν, αλλά πάντα με κάποιες βασικές αρχές
της μηχανικής ρευστών και της πειραματικής μηχανικής ρευστών, μπορείς όλα αυτά να τα τροποποιήσεις. Ένα πολύ σημαντικό, δεν ξέρω αν το τονίσαμε αρκετά, είναι ότι τίποτε από αυτά που κάνουμε, όπως κανένα αεροπλάνο δεν μπορεί να σχεδιάσει μόνο ένας άνθρωπος, έτσι και κανένα αντικείμενο δεν μπορεί να το σκεφτείς μόνος σου στον ύπνο. Η παρατήρηση, κάπως έτσι πρέπει να γίνει, δεν θα το κάνει σωστά. Όλα αυτά είναι από βιβλία. Και υπάρχουν πολλοί. Εντάξει, είναι λίγο κουραστικά τα βιβλία της πειραματικής μηχανικής ρευστών και της ανάλυσης σημάτων και όλα αυτά, αλλά έχουν λύσεις πώς να πάρεις μια αεροσύραγγα με ένα στάνταρ. Ας το πούμε απλά, μια φτερωτή απλή, ένα κινητήρα, και να μπορείς να πάρεις είτε 20 μέτρα σε κόντ σε ένα μεγάλο test section, όπως λέμε, είτε μεγαλύτερη ταχύτητα σε μικρό test section. Είχαμε και κάποια πειράματα τα οποία κάναμε. Ναι, στο μεγάλο, ναι. Είχαμε μια πολύ μεγάλη αεροσύραγγα, η οποία όμως ξυλώθηκε λόγω. Μας ζητήσαν να την πάρουμε, διότι είχαμε δανειστεί χώρο από ένα άλλο εργαστήριο και αναγκαστικά έφυγε. Είχαμε μια αεροσύραγγα που είχε να κινήσει, έπιανε γύρω στο 0,9 του μεγαβάτ στην εκκίνηση, ένα θηρίο, έτσι, θηρίο. Και μπορούσε και έπιανε σε ένα στενό. Cross section ενός test section έπιανε γύρω στα 100 σεκόντ. Πολύ δυνατό. Με αυτή τα αεροσύραγγα κάναμε ένα προς ένα πειραματικές μετρήσεις σε συνθήκες μέσα στους εναλλάκτες, όπως έλεγα πριν, και τους αεροπορικούς κινητήρες. Αυτό που σας έλεγα που εκμεταλλεύονται τα καυσαέρια, δεν πετούσαμε καυσαέρια μέσα, μας στη διάφορα να δούμε πώς πάει η πτώση πίεση στα διάφορα designs που κάναμε σε μικρά concepts και που τα μελετούσαμε. Και πιάναμε ταχύτητες και παροχές μάζας που ήταν αντίστοιχες, ας πούμε, σε κάποια components μέσα στον αεροπορικό κινητήρα. Μια αλουχία προγραμμάτων, παιδιά, που ξεκίνησε από το 99 με την MTO Aeroengine στο Μόναχο και τελείωσε το 2018, φανταστείτε πόσα χρόνια, έτσι. Και τώρα πάλι έχουμε καινούριο, ήδη μιλάμε για ένα contract θα κάνουμε από 1 Ιανουαρίου, πάλι με την MTO Aeroengine για κινητήρες και αυτά, και άλλα project που πάλι θα συνεχίσουμε με την MTO Aeroengine. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται, έτσι, πολύ πράγμα. Όμως, και να σημειώσω αυτό το πράγμα, που, εντάξει, παρόλο το η δική μου ειδικότητα δεν είναι σε καμία περίπτωση κινητήρες αεροσκαφών, είχαμε λάβει μέρος, είχαμε λέω γιατί και εγώ και ο Παύλος που αναφέρθηκε πριν, είχαμε λάβει μέρος στα πειράματα και είναι πολύ καλό σχολείο. Δηλαδή, ακόμα και σε ένα αντικείμενο το οποίο δεν είναι ακριβώς αυτό που κάνεις, πολλές φορές για να συνεισφέρουμε, επειδή μας αρέσουν τα πειράματα και έχουμε κάποια εμπειρία, βλέπεις ότι κάτι το οποίο αρχικά μπορεί να σου φανεί εκτός αντικειμένου σου. Και να πεις τώρα και τι θα κάνω αυτό, σου δίνει πάρα πολύ μεγάλη γνώση, πληροφορία, εμπειρία για να συνεχίσεις. Και να επιστρέψω και στην ερώτηση με την αεροσύραγγα, γενικότερα είναι πάρα πολύ ωραίο αντικείμενο και πάρα πολύ ψυχοφθόρο αντικείμενο. Οπότε, αν αυτό ή αυτή που ρώτησε θέλει να ασχοληθεί, θα χρειαστούμε αυτόν τον ψυχολόγο που είπαμε και πολύ ευχαρίστως να έρθει να κάνει, γιατί κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα και σε πειράματα. Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εγώ που δεχτήκατε να έρθετε στο podcast της που οργάνωσε η ομάδα μας, που μας μιλήσατε για τη δράση του LFMT. Πραγματικά όλα αυτά τα πράγματα που έχετε αναφέρει είναι αρκετά ενδιαφέρον και ελπίζουμε να έχει κινήσει και το ενδιαφέρον των ακροατών. Οπότε για ακόμη μια φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη που παρέχετε στην ομάδα, αλλά και για την παρουσία σας στο σημερινό podcast. Ο λόγος στην Αθηνά. Πολύ ωραία. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω στο κοινό μας ότι λόγω ύψης χρόνου δυστυχώς δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις. Ωστόσο, αν επιθυμεί ο κύριος Παναγιώδου και ο κύριος Ιάκυνθος, θα μπορούσαν να αφήσουν κάποιο σχόλιο στο YouTube παρακολουθώντας μετά το podcast για τις λοιπές ερωτήσεις. Θα ήθελα και εγώ λοιπόν να ευχαριστήσω όλους εσάς που παρακολουθήσατε σήμερα αυτό μας το εγχείρημα. Να μείνετε συντονισμένοι, καθώς θα έχουμε κάθε μήνα ένα ανάλογο podcast και θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε πολλές βιομηχανίες, είτε πάνω στο aerospace, είτε γενικά στην Ελλάδα, σε κλάδο δραστηριοποίησης. Επίσης, μετά από όλη την συγκεκριμένη κουβέντα, φαντάζομαι ότι οι αιτήσεις στο LFMT και στην ASAT θα έχουν πάρει φωτιά. Μπορείτε να μπείτε στο site της ASAT, να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις που έχουμε για τα δύο τεχνικά μας project, το Rocketry και το Aeronautics, αλλά και για το τμήμα marketing, το οποίο είναι πίσω από τις κάμερες και υλοποιεί όλα αυτά τα όμορφα πράγματα.
Και μάλιστα θα σας παρότρινα, μιας και έτσι αναφερθήκαμε στα τεχνικά μας project, να παρακολουθήσετε και το βίντεο του Rocketry που δημοσιεύθηκε σήμερα και αφορά το project Selene, το οποίο είναι και το project που θα, πραγματοποιηθεί στο διαγωνισμό την επόμενη εβδομάδα, οπότε μπορείτε να μας γνωρίσετε και σε βάθος. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για ακόμα μια φορά που αφιερώσατε χρόνο για να είστε μαζί μας σήμερα και να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Από εμάς, καλή συνέχεια.